με σώσει. Είναι πονηρεύω μέσα το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτε. Λευκό μου σε τον άδει πάμπα μου φεντή. Κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι Παρασκευή λοιπόν σήμερα και 13 Σεπτέμβρη. Παρασκευή και 13, Γιάννη, ε. Αλλά κάτι μου λέει ότι σήμερα Παρασκευή και 13 ο Γιάννης πέρασε καλά. Μου ήρθε πρωί-πρωί χαμογελαστό. Όταν ο Γιάννης μου έρχεται, παιδιά, χαμογελαστό, κάτι καλό του έχει συμβεί. Έχει περάσει καλή νύχτα, φαίνεται. Του το εύχομαι γιατί είναι καλό παιδί να περνάει πάντα καλά. Βέβαια, κρατάει, είναι το στόμα του κλειστό. Απλώς εγώ επειδή το ξέρω, το διαβλέπω. Σωστά. Λοιπόν, Γιάννη μου, να πάμε όμως στα θέματα της ημέρας και νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε είναι αυτό που έχει το πρωτοσέλιδο της πρωινής. Για πες το μου, Γιάννη μου. Ακριβώς, Δημήτρη. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Τι λέει, Γιάννη, το πρωτοσέλιδο της πρωινής? Πόλεμος για το νερό του Ασοπού στην Εμαία. Δηλαδή, φορείς από την σκοτεινή Αργολίδας, με αυτοσχέδιο φράγμα αυθαιρετούν και κόβουν τη ροή του νερού με απειλή για τεράστια οικολογική καταστροφή, αναφέρει ο Δήμαρχος Ευάγγελος Ανδριανάκος. Στο θέμα αυτό θέλω να σου πω, Δημήτρη, αναφέρθηκε και ο πρώην Δήμαρχος Νεμέας, ο κύριος Κώστας Καλατζής, όπου μετά την ανάλυση του ρεπορτάζ θα δούμε και σχετικό ρεπορτάζ. Έχουμε και ρεπορτάζ. Έχουμε και ρεπορτάζ με τον Κώστα Καλατζή. Πρέπει να πω όμως εδώ ότι μου θυμίζει, Γιάννη, κάτι, μια ελληνική ταινία τότε. Γυρισμένη στην περιοχή της Λάρισας, νομίζω έπαιζε ο αξέχαστος ηθοποιός ο Νίκος ο Κούρκουλος, με τα φράγματα που βγάζανε εκεί, προκειμένου να σταματήσουν την υδροδότηση των περιοχών εκεί στην Λάρισα, στην περιοχή της Λάρισας. Παλιά ελληνική ταινία, αλλά μου φαίνεται ότι ξαναζωντανεύει πάλι το 2013 στην περιοχή μας. Σωτήρη Ράβαρη, σε παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ της ημέρας με τον πρώην Δήμαρχο της Νεμέας, τον κύριο Κώστα Καλατζή. Πάμε να το δούμε. Για την απειλή μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής κάνουν λόγο κάτοικοι και δήμος στην Νεμέα, οι οποίοι καταγγέλουν αυθαίρετη και μονομερή παρέμβαση από φορείς σκοτεινής Αργολίδας. Στο σημείο της σύραγγας συμφαλείας φράζουν με αυτοσχέδιο φράγμα τη ροή του νερού και από το οποίο δικαιούται το 17%, με αποτέλεσμα το ποστό να εκτινάσεται ακόμα και στο 100%. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα και σε καλλιέργειες στην περιοχή της Νεμέας που αρδρεύονται από το νερό αυτό, αλλά κυρίως στα ψάρια και στη ζωή του ποταμού Ασοπού, που με τόσο κόπο προσπάθησαν να ξαναζωντανέψουν οι τοπικοί φορείς και ο σύλλογος. Οι κάτοικοι απειλούν ακόμα και με αυτοδικία, ενώ ο Δήμος τονίζει ότι αν συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες θα προσφύγει στα δικαστήρια. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρώην Δήμαρχος Νεμέας, Κώστας Καλατζής. Καθώς ξέρετε, οπωσδήποτε το ξέρετε διότι με ρωτάτε, ότι έχει κατατεθεί μια επερώτηση στη Βουλή από τρεις βουλευτές του ΔΕΜΑΡ για τα γεγονότα του νερού του Ασοπού. Είναι γεγονός ότι κάθε τέτοια περίοδο ο Ασοπός λιγοστεύει σε ροή των νερών, αλλά όμως στην κάθε περίπτωση θα έπρεπε να τηρούνται τα δικαιώματα, διότι το νερό αυτό είναι του ΑΟΣΑΚ, του οργανισμού δηλαδή συμφαλείας Κορινθίας κτλ. Και έχουν δικαιώματα και κάποια χωριά κατά τη διαδρομή. Τα δικαιώματα είναι η Λάφκα, είναι η Σκοτεινή, το Πλατάνι, το Γαλατά και τα Ιδόνια. Αυτό δεν τηρείται όμως το καλοκαίρι. Και πλέον θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει και το κλίμα και επάνω στα χωριά αυτά τα πιο ορεινά. Υπάρχουν καλλιέργειες όπως είχαμε εμείς πριν από 25 χρόνια και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη νερού. Πάνε και αυθαιρετούν και κόβουν το νερό. Βέβαια το νερό δεν είναι σήμερα για την Εμαία το βασικό στοιχείο για την άρδευση των κτημάτων ή οτιδήποτε άλλο. Όμως έχει περιβαλλοντική επίπτωση, διότι σε ένα τμήμα του Ασοπού στην Εμέα από τη γέφυρα του Λεοντίου, της Κοπανόσταλατας που λέμε, για να το πω έτσι ξεκάθαρα όπως το ξέρουν και οι πατριώτες, μέχρι και εκεί που γίνεται το φράγμα υπάρχουν ψάρια. Και υπάρχει και ο σύλλογος ο οποίος έχει ενδιαφερθεί για όλο αυτό το θέμα, που βάλανε τα ψάρια πριν από 2 χρόνια, όπως παλιά είχε ο Ασοπός, και σήμερα υπάρχει μια περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπέρα, αλλά όπως πιστεύω ότι οι ενέργειες
του Προέδρου της κοινότητας της Σκοτεινής να πάει και να κάνει ένα προσωρινό φράγμα για να κατευθύνει το νερό όλο προς το κάπορο της Σκοτεινής και να ποτίζουν, το αντιλαμβάνομαι, αλλά θα μπορούσαν να ποτίζουν και με το, ακριβώς με το δικαίωμα που έχουν επί της ροής του νερού, για να μπορούν, να μπορεί το νερό να διέρχεται και προς τα κάτω, και αν δεν φτάνει στη Βόχα, εντάξει δεν φτάνει, διότι είναι μεγάλη η διαδρομή και είναι καλοκαίρι, επειδή τα νερά αυτή την περίοδο πέφτουν το Σεπτέμβρη, οφείλουν και αυτοί για λόγους περιβαλλοντικούς και μόνο να αφήσουν μία ποσότητα νερού να έρχεται και να φτάνει από το τσιμεντέρωνο κανάλι που ξεκινάει από το Πλατάνι και καταλήγει πιο κάτω από τα Ειδόνια, και από εκεί και κάτω είναι η ζωή των ψαριών, να φτάνει εκεί τόσο ώστε τα ψάρια να ζήσουν. Καταδικάζω στην όποια περίπτωση, συγχαίρω τους βουλευτάς που έκανε αυτή την ευαισθησία να κάνει επερώτηση στη Βουλή. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι και η Λάφκα σταμάτησε το νερό, αλλά η Λάφκα επίστηκε και άφησε μία ποσότητα νερού για να φτάνει στην ΕΜΕΑ, στο να σου πω κανονικά. Οι Σκοτεινιώτες όμως βάλανε, κάνανε τεχνικό φράγμα και κόψαν το νερό τελείως. Αυτό είναι άδικο, είναι άνανδρο, είναι καταστροφικό για το περιβάλλον. Ο Σύλλογος έχει ενδιαφερθεί, έχει πάει εκεί, τους δίνει λίγο νερό, αλλά από στιγμή σε στιγμή το κόβουν ανάλογα με τις ανάγκες τους ή ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός για νερό. Αυτό είναι, το καταγγέλουμε όλοι, είναι άκομψο, είναι καταστροφικό, δεν θέλω να πω τα ίδια λόγια. Στηρίζουμε όλοι το Σύλλογο σε αυτή την προσπάθεια και στηρίζουμε όλοι το περιβάλλον. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να σας πω, μια και μου δίνετε ευκαιρία, εδώ υπάρχει και μια άλλη περιβαλλοντική καταστροφή του Ασουπού, από εκεί που δεν έχει νερό το καλοκαίρι και προς τα πάνω, δηλαδή από τα Ειδόνια μέχρι το Γαλατά. Γίνεται παράνομη αμοληψία σήμερα και πηγαίνει για να φτιάξουν τον δρόμο του κόμπου της Νεμαίας από τον κόμπο μέχρι την Νεμαία. Μιλάμε για 20.000 κυβικά άμμου που δεν είναι φερτά υλικά, με μια ανάθεση μαϊμού, να την πω έτσι, στον ίδιο εργολάβο που κάνει το δρόμο για να καθαρίσει τον ασφό, 20.000 ευρώ για να μαζέψει από εκεί 20-30.000 κυβικά αμοχάλικο μέσα από τον ασφό. Εάν είναι έτσι τόσο φθηνές δουλειές, να μας πούνε, ξέρουμε και εμείς τον έχουμε υπόψη τον κύριο εργολάβο αυτό, ας πούμε, να κάνουμε καμιά δουλειά φθηνή στις επιχειρήσεις μας και οπουδήποτε αλλού. Ο Δήμος αδρανεί σε αυτό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ποια συμφέροντα έχει κτλ. Βέβαια είπαν ότι εγώ αντιδρώ διότι δεν θέλω να γίνει ο δρόμος, και επαναλαμβάνω ότι ο δρόμος από μένα γίνεται, εγώ τον έχω εντάξει και τα υπόλοιπα που λένε είναι παραμύθια. Του συγχαίρω διότι κάνουν το δρόμο, διότι εντάχθηκε και κάνουν το δρόμο, αλλά δεν μπορεί ο δρόμος να είναι αφετηρία για μια οικολογική καταστροφή στην πεδιάδα της Νεμαίας. Αυτά να τα καταλάβουν και θα φτάσουμε μέχρι τις άκρες σε αυτό το σημείο και ιδιαίτερα για την προστασία των σοπούς. Αυτά λοιπόν είπε ο πρώην Δήμαρχος Νεμαίας, ο Κώστας Καλατζής, και πρέπει να πούμε εδώ ότι πράγματι έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με τον ασοπό στην περιοχή της Νεμαίας, γιατί οι κάτοικοι εκεί της Σκοτεινής και φορείς της Σκοτεινής αποφάσισαν και δυστυχώς αυθαιρετούν. Το νερό είναι για όλους, το νερό είναι για όλους και πρέπει να ρέει παντού. Αυτό έκανε, όπως είδαμε, τρεις βουλευτές από την Δημάρ να καταθέσουν ερωτήσεις, ωστόσο αναμένονται οι απαντήσεις από το Υπουργείο. Εκείνο που πρέπει να πούμε ότι πρέπει επιτέλους αυτό το θέμα θα λήξει όταν ολοκληρωθεί το φράγμα του Ασοπού. Και ερωτούν οι βουλευτές να μάθουν ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής του φράγματος του Ασοπού. Γιάννη, ένα μεγάλο έργο, έτσι, ένα μεγάλο έργο που θα ανακουφίσει τον αγροτικό και όχι μόνο κόσμο της Κορυφίας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάμε όμως σε άλλα θέματα, Γιάννη, λοιπόν, και θα μου επιτρέψεις να δώσω, όχι από την πρωινή, να συνεχίσουμε την ορθογραφία μας, η πρωινή θα διαβάσουμε αργότερα, να δώσω ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση σήμερα, αυτό που διάβασα. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό Unfollow 21, η Έμα Δέλτα, να υπενθυμίσουμε, είναι η εταιρεία η οποία συμμετέχει και ο κύριος Μελισσανίδης, αγόρασε τον ΟΠΑΠ από τις μεδάνια τα οποία πήρε από τις τράπεζες Εθνική και Πειραιός, από τις ανακεφαλαιωμένες τράπεζες με χρήματα του ελληνικού λαού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ λοιπόν ότι ο ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, αγοράστηκε αντί 652 εκατομμύριων ευρώ. 400 από αυτά,
τα πήραν σύμφωνα με τον περιοδικό και τον συντάκτη Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο. Από την Τράπεζα Πειραιώς πήραν 400 εκατομμύρια. Από την 400 εκατομμύρια πήραν από την Εθνική Τράπεζα και 200 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, προκειμένου να ανοίξουν οι κρουνοί από τις τράπεζες και να δανειοδοτηθεί η Δέλτα και προφανώς και ο κύριος Μελισσανίδης, υποστήριξε ο αρθρογράφος ότι υπήρξε πρωθυπουργική παρέμβαση ώστε οι τράπεζες, όπως είπα, να ανοίξουν τα ταμεία τους. Τα συμπεράσματα δικά σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτές οι επενδύσεις είναι, μπορούμε να τις κρίνουμε και ως χαριστικές, γιατί όταν λένε ποιος Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα δεχόταν να του δώσουν τον ΟΠΑΠ με λεφτά τα οποία θα έπαιρνε από τράπεζες. Αυτά τα πανηγύρια δηλαδή για αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, στην ουσία, από ό,τι λέει το περιοδικό και ο αρθρογράφος, πρόκειται για στημένα παιχνίδια. Τι να πούμε εμείς. Τι να πούμε εμείς τη στιγμή που ο Έλληνας επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας, αλλά και μεγάλοι, σήμερα τραβάνε το δικό τους γολγοθά. Και βλέπουμε, αν είναι αλήθεια αυτό, να χαρίζονται μεγάλες επιχειρήσεις, να χαρίζονται σε ανθρώπους του φιλικού τους, του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος. Γιάννη, το σχόλιο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Το σχόλιο σου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοίταξε, πώς το βλέπεις? Δεν έχεις άδικο, έτσι είναι. Όμως θα πρέπει να δοθεί από την κυβέρνηση όθηση στην επιχειρηματικότητα για να πάνε τα πράγματα καλύτερα και να υπάρχει διαφάνεια σε όλα, νομίζω. Νομίζω ότι η διαφάνεια παίζει ένα τεράστιο ρόλο και θα πρέπει επιτέλους αυτό το σάπιο, το διεφθαρμένο σύστημα να αλλάξει νοοτροπία. Μάλιστα. Γιάννη, έχεις απόλυτα δίκιο και θα προχωρήσω σε ένα θέμα που μου ήρθε τώρα. Τέλος, λέει, τα μετρητά στις εφορίες. Μην νομίζεις. Θα δίνουν σπίτια στο τέλος. Όχι, μην νομίζεις, Γιάννη, ότι δεν θα δίνουν μετρητά, θα γλιτώσουμε. Απλώς η εφορία αποφάσισαν εκεί ο Υπουργός ότι για να μην γίνονται ουρές στην εφορία, να μην πηγαίνει, να μην πληρώνει με μετρητά οι πολίτες, να δίνουν, να πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες αν έχουν, με επιταγές αν έχουν, ή ακόμα να πληρώνουν με ειδικούς κωδικούς που θα δοθούν και στις τράπεζες τις πληρωμές τους, προκειμένου να μην γίνεται αυτή η ουρά που γίνεται σε φορές. Σε καλό μέτρο γι' αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Ασουτάρουν κόσμο. Για ασουτάρουν κόσμο από, καλά είσαι. Από την εφορία. Καλά είσαι. Ο Γιάννης μου πονήρεψε. Μα όταν σου λέει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Ναι, όσο απλουστοποιούνται αυτά, κάποιοι περσεύουν και αυτοί που περσεύουν πρέπει να φύγουν. Πρέπει να φύγουν για να μπορεί η κυβέρνηση να μαζεύει το χρήμα, να το έχουν και οι τράπεζες και να παίζει και παιχνίδια περίπου, όχι περίπου, σαν τον ΟΠΑΠ, γιατί παιχνίδι ήταν τελικά. Πάμε, Γιάννη, στα δικά σου θέματα. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, και να έρθουμε εδώ στα κορινθιακά δικά μας θέματα. Κοινωνικά φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων. Να πούμε ότι στα πλαίσια του δωρεάν κοινωνικών φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, κ. Μάριος Σταματάκης, ευχαριστεί για πολλωστή φορά εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να βοηθήσουν παιδιά οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα δυστυχώς να πάνε σε φροντιστήρια. Και ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν χωρίς αφιλοκερδός, έτσι, προσπάθεια για την καλύτερη μόρφωση των παιδιών. Και θέλω να σου πω, Δημήτρη, πως τα περισσότερα παιδιά από αυτά έχουν πετύχει και σε πολύ σημαντικές σχολές. Πρέπει να πω, και επιτυχίες, δηλαδή. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Πέρσι έτυχε και να είμαι, έτυχε να παρευρεθώ στη λήξη των μαθημάτων που έγιναν σε μια πολύ ωραία τελετή. Όχι στη λήξη των μαθημάτων, στην κοπή πίτας. Ήταν πράγματι μια πάρα πολύ ωραία τελετή. Είδα ανθρώπους, καθηγητές, συνταξιούχους, ανεργούς. Ανεργούς.
οι οποίοι πράγματι μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου της, του κ. Σταματάκη, άφησαν την ησυχία τους και πήγαιναν καθημερινά και έκαναν μάθημα σε αυτά τα παιδιά. Τους αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια. Όπως συγχαρητήρια αξίζει, για πρέπει να το λέμε, και στη Δημοτική Αρχή και στον κύριο Σταματάκη ειδικά, που εμπνεύστηκε αυτή την πρωτοβουλία που πήρε και είναι προς το καλό των παιδιών μας. Αυτά πρέπει να τα χειροκροτούμε και το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιάννη, συνεχίζεις. Σας ευχαριστώ από τους φόρους των πολιτών να τους δίνουν σάπια φρούτα το χειμώνα για να πρέπει να μπέσουν από την πίνα τα παιδάκια. Το θυμάσαι αυτό, Γιάννη, το θυμάσαι αυτό, Γιάννη. Έλα, που έφερναν, έφερναν φρούτα. Έφερναν φρούτα, Γιάννη. Σάπια, όχι από την Ελλάδα, από την Ευρώπη. Ούτε από την Ευρώπη. Έλα. Αυτή είναι η πολιτεία μας, αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ναι. Πάμε, αυτό... Γιάννη, πάμε, Γιάννη, λοιπόν, σε άλλα θέματα σου. Κλειστά τα μαζιά, λοιπόν, Δημήτρη, του Λουτρακίου τη Δευτέρα. Γιατί? Ύστερα από πρόσκληση, λοιπόν, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εμπόρων και Επαγγελματιών Βιτεοχνών Λουτρακίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στη συζήτηση με θέμα τα προβλήματα των εμπόρων του Λουτρακίου. Η συζήτηση επεκτάθηκε, θέλω να σου πω, Δημήτρη, γενικότερα, στις δυσκολίες που βιώνει η κοινωνία και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Άρα, λοιπόν, τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, στις 9 η ώρα, έξω από τον ΟΑΕ, στον Άγιο Νικόλα, δίνουν ραντεβού όλοι οι έμποροι, διαμαρτυρόμενοι για τις απαράδεκτες πρακτικές της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην γίνεται ρύθμιση των χρεών στα μέτρα των δυνατοτήτων. Αυτό που λέμε πάντα, αυτό που λέμε πάντα, Γιάννη, που το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέμε εδώ και μια εβδομάδα, ότι δεν μπορεί από τη μία να διαμαρτύρονται ότι δεν εισπράττουν και από την άλλη να λένε για μικρές δόσεις, πολύ μικρές δόσεις, ορισμένα κριτήρια κτλ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτή την πρωτοβουλία των καταστηματαρχών του Λουτρακίου και θα καλούσα, αν θέλεις, ακόμα για άλλη μια φορά και τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίθου να συμπαρασταθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο Έλληνας καταστηματάρχης δεν είναι απατεώνας. Ο Έλληνας καταστηματάρχης έμαθε να πληρώνει, ξέρει να πληρώνει όταν έχει. Όταν δεν έχει όμως, δεν μπορεί να του βάζουμε μια ρετσινιά ότι είσαι κακοπληρωτής, ότι είσαι φετσαλτζής, αφού δεν μπορεί. Αφού δεν μπορεί. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχει επιτυχία η πρωτοβουλία αυτή. Μακάρι. Των επαγγελματιών του Λουτρακίου. Πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, πως εκτινάχθηκε στο 28% η ανεργία. Οι άνεργοι, λοιπόν, ανέλθαν στους 1.500.603. Λοιπόν, παρακολούθησα προχθές, Γιάννη, μια συνέντευξη τύπου, όχι μια συνέντευξη τύπου, ναι, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Καμένος μίλησε για 2 εκατομμύρια. Δεν είναι 1.400 η ανεργία. Η 1.400 είναι αυτή που φαίνεται. Η ανεργία αγγίζει ίσως και ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια για τις αυτούς. Δεν υπολογίζουν, Γιάννη μου, αυτούς που έχουν μπει εδώ και 2 χρόνια στην ανεργία. Σωστό. Πρώτο. Δεύτερο. Δεν υπολογίζουν σε αυτούς τα χιλιάδες καταστήματα που έχουν κλείσει και οι αυτοαπασχολούμενοι. Αυτούς δεν τους υπολογίζουν, δεν τους μετράνε. Γι' αυτό λένε και βγήκανε και λένε 1.403. Όχι, κύριε, δεν είναι 1.403. Στην Ελλάδα δυστυχώς οι άνεργοι είναι στα 2 εκατομμύρια. Στα 2 εκατομμύρια. Είτε μας αρέσει, είτε δεν το λένε, ή το λένε. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί έχουν φέρει την Ελλάδα. Εκεί έχουν φέρει την Ελλάδα. Γιάννη μου. Η τραγική. Λοιπόν, Δημήτρη, σε πενθήμερες απεργίες από τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ εκφράζουν, λοιπόν, την αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες απολύσεις και στη συρρήκνωση της κοινωνικής ασφάλισης. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε και σήμερα σχετικό ρεπορτάζ με το μέλος της αδειάδας στην Κορινθία, τον κύριο Αλεξόπουλο, για να μας πει αναλυτικά για τα δίκαια αιτήματά τους, καθώς, Δημήτρη, θέλω να σου πω πως για όσους δεν το ξέρουν, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και οι υπάλληλοι του ΙΚΑ. Μάλιστα. Έτσι. Και οι συνάδελφοί τους συμπαρίστανται στους εργαζόμενους. Πάντως, αυτό που λέγαμε, Γιάννη, αυτό που λέγαμε ότι έρχεται μαύρο Σεπτέμβρης και για την κυβέρνηση, φαίνεται να υλοποιείται κατά λέξη. Δηλαδή,
Ξεκινάνε, είπε την Δευτέρα, ξεκινάνε τη Δευτέρα απεργίες οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ. Ξεκινάνε τη Δευτέρα απεργίες οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή αρχίζει... Οι αστυνομικοί. Οι γιατροί. Και οι παιδί, γιατροί. Παιδί, ναι, ναι. Δηλαδή τι γίνεται, σε απεργιακό κλειό όλη η χώρα. Όλη. Σε φαίνεται ότι ο κόσμος αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω να διεκδικήσει για το πόσο αυτή η κυβέρνηση θα κρατήσει και δεν θα υποστεί καμία δολιοφθορά, όπως είπε ο Σαμαράς. Δολιοφθορά είναι. Δεν το ξέρουμε. Πάντως η ουσία είναι ότι όλοι βγαίνουν στο δρόμο. Όλοι στο δρόμο από Δευτέρα. Πάμε Γιάννη μου. Και μετά τους φταίνε κάποιοι. Της πολιτικής υγείας τους φταίνε κάποιοι. Λοιπόν, μειώθηκαν λοιπόν κατά 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα, Δημήτρη, σε 5 χρόνια. Υπάρχει τρομερή υπογεννητικότητα, θέλω να σου πω. Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι, σύμφωνα με κάποια στοιχεία, το 2007 ο αριθμός γεννήσεων ήταν 111.000 και έπεσε σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις γεννήσεις να περιορίζεται το 2012 στις 100.000. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν της υπογεννητικότητας, Δημήτρη, θα γίνουμε κάποια στιγμή, θα γίνουμε μειονότητα. Θα γίνουμε απικία. Αυτό Γιάννη, όπως το είπες πολύ σωστά, όταν υπάρχει υπογεννητικότητα, ελοχεύουν άλλοι κίνδυνοι. Ελοχεύουν κίνδυνοι να είσαι στην πατρίδα σου, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, μειονότητα. Έχει να κάνει και με την εθνική μας άμυνα, έχει να κάνει και με τεράστια άλλα προβλήματα που δημιουργούνται. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να πούμε ότι οι νέοι πλέον, τα νέα ζευγάρια, σκέφτονται να κάνουν παιδιά. Το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Γιατί είναι μεγάλη ευθύνη πλέον να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο και δεν είναι τραγικό ούτε λαϊκιστικό να μην έχεις να το ταΐσεις. Είναι φοβερό να μην έχεις να το ταΐσεις. Άραγε λοιπόν αυτό κάνει τα ζευγάρια να αναβάλουν, να αναστέλουν το να κάνουν παιδιά και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, όπως πολύ σωστά είπε, στην κοινωνία, που θα φέρουν αλυσιδωτές επιπτώσεις άσχημες για τη χώρα μας. Θα το ταΐσει το παιδί, Δημήτρη, ανάπτυξη, έρχεται ανάπτυξη. Όλο τρέχει και όλο υδρώνει και όλο έρχεται. Ναι. Και όλο και φτάνει. Ναι, και όλο και υπάρχει πλεόνασμα. Ο κύριος Τουρνάρας δεν σηκώνει τον κάρεκλα, κάθεται έτσι καλά. Ο κύριος Τουρνάρας δεν σηκώνει τον κύριο Τουρνάρας. Του αρέσει εκεί που είναι. Ο Γιάννης που βγήκε αριστερά. Του αρέσει. Μου βγήκε αριστερά ο Γιάννης. Του αρέσει να ακολουθήσει τον δρόμο του κύριου Τουρνάρα. Σωτήρη Ράβαρη, σε βλέπω και γελάς. Αλλά αν ήσουν πέρσι εδώ, θα είχε δει μονομαχίες με τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης υποστήριζε τότε. Ο Σαμαράς φέρνει τη λύση. Είδα και από είδε, τον έφαγε η πείνα, τον έζωσε η πείνα σε εισαγωγικά. Μια χαρά είναι ο Γιάννης. Μα είναι δυνατόν. Ναι, και σήμερα μου βγαίνει πολύ αριστερά. Πολύ αριστερά ο Γιαννάκος. Για να ξέρουμε και όσοι τον ακούνε. Να σου πω κάτι, τώρα βλέπεις τώρα κόσμος να πεινάει. Είναι δυνατόν. Ναι. Δηλαδή, όταν το κακό πάει σπίτι του γείτονα. Σε χαίρομαι. Σε λίγο να τα πεις του Γιώργου του Παπαγεωργίου. Όταν το κακό. Σε λίγο να τα πεις του Γιώργου. Τα έχω πει με τον Γιώργο και off the record τα έχουμε πει με τον Γιώργο. Off the record τα λέτε, στον αέρα δεν τα λέτε. Λοιπόν, πάμε. Συνέχισε μου, Γιάννη μου. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι ξεκινούν προσλήψεις σε δήμους και ξεκινούν ταυτόχρονα οι αιτήσεις στον ΑΕΔ. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος του ΑΕΔ για τις προσλήψεις ανέργων σε δήμους, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι προσλήψεις θα αρχίσουν από τις 22 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνω, από τις 22 Οκτωβρίου. Οι άνεργοι που επιθυμούν να αποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.oaed.gr ή στα ΚΕΠ, αφού οι προκηρύξεις. Για πόσο καιρό θα είναι οι προσλήψεις, Γιάννη? Θα είναι περίπου, Δημήτρη, 5 με 6 μήνες. Μάλιστα. Ασπιρίνη στον καρκίνο. Το λέμε έτσι ομά. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Η καθαρή αμοιβή θα είναι 490 ευρώ. Ζήσε, κόσμε! Ενώ όσοι είναι κάτω από τα 25, το ποσό θα είναι 427 ευρώ. Ζήσε, κόσμε! Ζήσε, κόσμε! Ζήσε, μην αφήσεις γάτα για γάτα. Εκεί μας φτάσανε. Προχώρα, Γιάννη, προχώρα. Προχώρα, αρχίζεις πάλι και με τσιτάρεις. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε, Δημήτρη, σε ένα θέμα, καθώς ένας αστυνομικός τράβηξε όπλο σε νεαρούς.
και θα περάσει ΕΔΕ. Πού έγινε αυτό? Ένωρη διοικητική εξέταση λοιπόν διατάχθηκε από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας για αστυνομικό που σύμφωνα με καταγγελίες τράβηξε όπλο στην περιοχή Εγάλεο. Σύμφωνα με καταγγελίες λοιπόν, ο αστυνομικός πριν από μερικές ημέρες και ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, είχε μπλακεί σε κάποιο επεισόδιο με κάτι πιτσιρικάδες και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Πάντα στο Εγάλεο. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες λοιπόν, κάποιοι νεαροί που πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Σταυρωμένου, τον εντόπισαν και τον κυνήγησαν. Καθώς όπως καταγγείλεται, ο συγκεκριμένος φέρεται να διατηρεί επαφές με μέλη της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Το λέμε πάντα με επιφύλαξη το δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με τις καταγγελίες, ο αστυνομικός μπήκε μέσα στο σούπερ μάρκετ, τράβηξε όπλο και απείλησε τους νεαρούς. Ακολούθησε αναστάτηση και ίσως κατάφερε να βγει από το σούπερ μάρκετ και να εξαφανιστεί. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα, κύριε Δένδια, που πρέπει να ασχοληθείτε και καλά κάνετε να ασχοληθείτε. Αυτοί οι αστυνομικοί δεν έχουν θέση στην ελληνική αστυνομία, το λέμε απλά. Δεν έχουν θέση. Αυτοί είναι τα σπηριά της ελληνικής αστυνομίας που πρέπει κάποια στιγμή να τα πετάξει από πάνω το σώμα. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών είναι παιδιά της διπλανής μας πόρτας, παιδιά τα δικά μας, από δίπλα μας, τα οποία βεβαίως καλούνται να υπηρετήσουν αυτό το σώμα, είτε γιατί το ονειρευόντουσαν από παιδιά, τους άρεσε αυτή η δουλειά, είτε γιατί μπήκαν μέσα εκεί για να βρουν, γιατί δεν είχαν τι άλλο καλύτερο να κάνουν. Όμως δεν είναι αλυτόβιοι. Δεν είναι αλυτόβιοι. Η πλειονότητα των υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας είναι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Τα ίδια ακριβώς και με τους υπόλοιπους Έλληνες. Τώρα υπάρχουν μερικά καρκινώματα, όπως είπα, αυτά είναι στο χέρι του κράτους. Ποιο κράτος να τα αποβάλει από τα σώματα για να μην δυσφημούν το πολύ καλό έργο και το έργο που κάνουν με όσα πενιχρά μέσα διαθέτει η ελληνική αστυνομία. Αυτά, Γιάννη, λοιπόν, σε λίγο πλησιάζουμε στο διάλειμμα μας. Τελευταία είδηση, πολύ σημαντική. Αυτοκτόνησε πατέρας δύο παιδιών στα Γιάννενα. Γιατί λόγω? Δυστυχώς. Τέλος της ζωής του λοιπόν, με τραγικό τρόπο, έβαλε ένας 37χρονος πατρινός, ο οποίος διέμενε να πω στα Γιάννενα, όπου τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αμαγωνίστηκε στο σπίτι του στην περιοχή Καρδαμίτσα, όπου και τον εντόπισαν οι συγγενείς του. Πολύ σωστά. Το θύμα λοιπόν ήταν ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων και είχε δύο παιδιά. Λόγω πολλών υποχρεώσεων σε δάνεια δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Και άφησε τα παιδάκια είναι ανήλικα. Εντάξει. Μια κατάθεση ψυχής θέλω να κάνω εδώ και να το μιλήσω όπως το νιώθω. Μη σκέφτεστε, φίλοι και φίλες, σε όλη την Ελλάδα αυτές τις λύσεις. Ψηλά το κεφάλι. Περνάμε μια κρίσιμη περίοδο. Όλα θέλουν να μας τα πάρουν. Ας μας τα πάρουν. Τη ζωή μας όμως δεν μπορούν. Μη σκέφτεστε τέτοιες ακρότητες. Σκεφτείτε ότι τα παιδιά σας θέλουν να σας έχουν δίπλα. Μη σκέφτεστε τέτοιες λύσεις. Μη σκέφτεστε. Τι να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε, κύριε Σαμαρά. Τι άλλο να πούμε, κύριε Στουρνάρα, που λέτε ότι έχουμε πλεώνασμα. Να το χαρείτε αυτό το πλεώνασμα και σας γίνει μόνιμη σκέψη, να μην φεύγει ποτέ, σαν ερηνίες να έρχονται. Το σημείωμα, η επιστολή του 19χρονου που σας ήρθε, που ανακοινώθηκε, γιατί χάθηκε ο πατέρας του, γιατί σας ρωτάει απλά, είχαμε τέτοιο πλεώνασμα και δεν το καταλάβαμε. Αυτά να σας μείνουν, να έρχονται στον ύπνο σας, να μην κοιμηθείτε. Αυτό σας εύχομαι. Αυτό το κάνει και ο θέλος. Αυτό σας εύχομαι. Ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, το έχω πει πολλές φορές,
δεν έμαθε να είναι ούτε τεμπέλης ούτε κλέφτης. Τον καταντήσατε σε αυτά, σε αυτό το σημείο, να αισθάνεται ένοχος, γιατί δεν μπορεί να σας δώσει την ψυχή του και τα λεφτά του, γιατί δεν τα έχει, και τον οδηγείτε σε αυτοκτονίες. Και συνέχεια μας λέτε ότι είναι 3.500 οι αυτοκτονίες. Έχουν περάσει πάνω από 4.000. Πάνω από 4.000. Αυτά τα παιδιά των 4.000 ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή γιατί εσείς το θελήσατε, να μην έρχονται στον ύπνο σας, να μην σας αφήνουν να κοιμηθείτε, να γίνουν οι μόνιμοι βραχνάδες που θα σας πνίγουν όταν κάνετε πράξεις εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας, και κάνετε πράξεις. Αυτά και με αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 8.30, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιδιούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τονάκι, πάμπα μου φεντή, κι αγαπή να χάνες και σάι. Ντορκάλ, αφή καλύρι. Θωρακισμένες εσωτερικές πόρτες. Κουζίνες, ντουλάπες, πάτωμα. Στις εκθέσεις μας θα βρείτε απεριόριστο αριθμό σχεδίων και χρωμάτων. Για την θωράκιση και ανάδειξη του εσωτερικού χώρου της κατοικίας σας, σε γραμμές που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. Πολυετής εμπειρία στο χώρο. Με 14 περιμετρικά κλειδώματα. Ασφάλεια. Εγγύηση γραπτή για 2 χρόνια. Σιγουριά. Ποιότητα. Προσφορά. Για λίγες μόνο μέρες. Θωρακισμένη πόρτα Ντορκάλ νούμερο 1 σε 5 χρώματα, 650 ευρώ μόνο. Ντορκάλ. Αφή Καλύρι. Πρώτο κατάστημα Θηβών 420 Ήλιον. Δεύτερο κατάστημα Εθνάρχου Μακαρίου 62 Περιστέρι. Τρίτο κατάστημα Πατρών 100 Κόρινθος. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Κούτσι. Ένα παραδοσιακό ταβερνάκι φτιαγμένο στα 700 μέτρα υψόμετρο με μαγευτική θέα τον Κορινθιακό. Φιλόξενο και δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα. Σας καλούμε να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις μας, ψητά της ώρας, αλλά και μαγειρευτά κατά παραγγελία από ντόπια, φρέσκα κρεάτα και υλικά. Κάθε Σάββατο βράδυ σας προσκαλούμε να γευτείτε το παραδοσιακό κοκορέτσι και κοντοσούβλι της περιοχής μας. Ασυναγώνιστες τιμές. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Κούτσι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα μας βρείτε στην Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου, 15 λεπτά μόλις από την παραλία Λουτρού. Ανοιχτά καθημερινά, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27430-96297. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Κούτσι.
ζωή τους. Καλές ζωοτροφές. Τι άλλο. Ζωοτροφές ποιότητας, Pet Shop και Κυρίκου. Φυράματα πρώτης και δεύτερης ηλικίας, οοτοκίας, μείγματα δημητριακών για πουλερικά και από φυσικές πρώτες ύλες, χύμα καλαμπόκι, στάρι, κριθάρι, βρώμη και άλευρα. Διαθέτουμε ειδικό καλέσθητο χώρο με πουλάδες παραγωγής μας, αυγοπαραγωγής και κοκόρια. Ακόμα, ορτίκια, φασιανούς, περδικές, γαλιά, φραγκόκοτες, χήνες, πάπιες, κουνέλια Νέας Ζηλανδίας και Καλιφόρνιας, καθώς και κουνέλια νανάκια. Εξοπλισμοί πτηνοτροφίας, κτηνοτροφίας, ειδικά κλουβιά για σκύλους, πουλερικά και κουνέλια. Από Βραχάτη μέχρι Κόρινθο, παράδοση στο χώρο σας. Στον φιλικό και καλέσθητο χώρο μας, μπορούμε να σας προτείνουμε τις καλύτερες ζωοτροφές και τις αμεσότερες λύσεις σε συνεργασία και με κτηνίατρο για το πρόβλημα του κατοικιδίου σας. Ζωοτροφές ποιότητας, πουλερικά, Pet Shop Κικυρίκου. Στον Άσο, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού, παραπλεύρος του Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος. Τηλέφωνο 27410-89-141. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει άμπα μου φεντή. Κι αγαπή τα χάνας φυσάει. Η ώρα είναι 9:20 περίπου, παρά 18 λεπτά και είμαστε εδώ ζωντανά στην πρωινή σας εκπομπή 8 στον αέρα, Δημήτρης Οπροβλής με τον Γιάννη Μπρούτζο. Πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την συνεχιζόμενη δίκη του Άκη Τσοχατσόπουλου, του πρώην Υπουργού και των συνεργατών τους για τις μίζες, τη δίκη της μίζας όπως αποκαλείται. Χθες λοιπόν ο δεύτερος εισαγγελέας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, έκανε μία τοποθέτηση η οποία έκανε πάταγο με αυτά που είπε. Ηθήνοντα νου του όλου σχεδίου της διακής μαύρου χρήματος, καταλόγησε στον κύριο Τσοχατζόπουλο, ο οποίος στο τέλος δήλωσε ότι ο Τσοχατζόπουλος πρέπει να εγκλειστεί στη φυλακή διαβίου. Αυτή ήταν η τοποθέτηση μεταξύ άλλων του εισαγγελέα του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Νωρίτερα είχε πει ότι ο πακτολός των χρημάτων που κατέληγε στον κύριο Τσοχατζόπουλο καταδεικνύεται από τους όλους τους λογαριασμούς και φαίνεται ότι σε ένα μήνα ο κύριος Τσοχατζόπουλος είχε διακινήσει για αγορές, προσέξτε το αυτό, 1.900 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα είπε αυτά προέρχονται από έναν υπουργό και παρολίγο πρωθυπουργό. Όταν τα είπε αυτά, το δικαστήριο, η αίθουσα του δικαστηρίου σύστηχε από χειροκροτήματα και όταν είπε ότι πρέπει να κλειστεί διαβίου στις φυλακές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινότανε, τι πάρτι γινότανε. Και αυτό το πάρτι, 1 δισεκατομμύριο φύγανε από τον ελληνικό λαό, γιατί πλήρωσε περισσότερο τα εξοπλιστικά προγράμματα. 1.900.000.000 και ο κύριος Σιμίτης στους Αγίους Θεοδόρους ή και στο Μαξίμου δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Αλλά κάποιοι προσπαθούν, θέλουν να τον βγάλουν λάδι. Και βγήκε ο κύριος Σιμίτης προχθές στο συμπόσιο του ΠΑΣΟΚ και πήγε, είχε το θράσος, όπως είπα πάλι, είχε το θράσος να παραστεί εκεί. Δεν είπε τίποτα για τον Άκη, δεν τον ήξερε, δεν είχε ακούσει τίποτα, δεν είπε τίποτα για τον Τζουκάτο, δεν τον ήξερε, δεν είχε ακούσει τίποτα. Αλλά κανένας εισαγγελέας, εδώ που τα λέμε, δεν κάλεσε τον κύριο Τσουκάτο και τον κύριο Σιμίτη να πούνε πού πήγαν εκείνα τα λεφτά από την εταιρεία, την, πώς τη λέγαμε, Μαριγιάννη, από τη Siemens, πού πήγανε από τη Siemens στο κόμμα. Χριστοφοράκος. Έτσι, από το Χριστοφοράκο στο κόμμα. Αυτό δεν το είπε κανείς για να μην ταραχτούν ισορροπίες. Καταλαβαίνετε, κόρακας κόρακου μάτι δεν βγάζει. Την πληρώνει μόνο, θα την πληρώσει μόνο
ο κύριος, ο υπουργός τότε του Πασόκου Οικονομικών. Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, την πήραν και ο Τσοχατζόπουλος, όλοι οι άλλοι έξω. Έξω, τον κύριο Τσοχατζόπουλος, ο Σίδρας, η γυναίκα του εκεί, όλοι αυτοί θα την πληρώσουν. Φαίνεται, θα την πληρώσουν. Πάνε και καλά θα κάνουν. Και καλά θα κάνουν να την πληρώσουν. Και καλά θα κάνουν. Αλλά είναι και άλλοι. Είναι και άλλοι. Αυτά, Γιάννη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μελέτη. Σε 5 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Μελέτη, τον Χρήστο το Μελέτη, τον αντιδήμαρχο καθαριότητος του Δήμου. Μήπως μπορούμε να πάρουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, αν είναι εύκολο, επικοινώνησε και πες μου. Γιάννη, όμως λοιπόν, συνεχίζουμε τα θέματα. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησιογραφία μας, καθώς αναστέλλεται τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από 16 μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου κατά τη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΗ. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο. Θα συζητήσουμε σε λίγο με έναν εκπρόσωπο των φοιτητών εκεί, έτσι. Τον εκπρόσωπο των φοιτητών, ο οποίος θα μας μιλήσει για εκπρόσωπο μιας συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα του Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Δημήτρη, λοιπόν, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο πως το διοικητικό προσωπικό δεν αντέχει άλλο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητα. Είναι μια κατάσταση η οποία περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα. Σε αυτό το διοικητικό προσωπικό έχει τη συμπαράσταση των φοιτητών αλλά και των Πριτάνων. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και για αυτούς, καθώς βλέπουμε ότι το μαχαίρι έχει μπει για τα καλά στο κόκαλο από την κυβέρνηση και δεν υπολογίζει πλέον, δεν έχει ούτε ιερό τεώσιο. Μάλιστα. Τα είπαμε. Κάνει ό,τι επιτάσσει η Τρόικα, η κυρία Γιάννη, Ρεπούση, σε λίγο θα η οποία θέλει να καταργήσει και τα αρχαία ελληνικά, η κυρία Ρεπούση, καθηγήτρια ιστορίας. Η κυρία Ρεπούση, να βγει εκπρόσωπος, προκαλώ να βγει εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Κόρυθο. Οι άφαντοι, τα φαντάσματα, αυτό το κόμμα φάντασμα που μπήκε μέσα στη Βουλή και ψήφισε μνημόνια και ο κύριος Κουβέλης έκανε πίσω, ξαφνικά έγινε δημοκράτης και τώρα στο 3% δεν πίνονται στη Βουλή. Προκαλώ ανοιχτά τα τηλέφωνα για όλους να επαναλάβουμε, είναι 2741-025-589 και να βγουν να πούν. Η κυρία Ρεπούση εκφράζει την πολιτική θέση του κόμματος ή εκφράζει την προσωπική της θέση για την κατάργηση των θρησκευτικών και των αρχείων. Μάλιστα. Είναι εγκλήματα αυτά που κάνετε, κύριοι. Είναι εγκλήματα. Και μην αναρωτιέστε για το αν κάποιοι μπαίνουν στη Βολή με τον τρόπο που μπαίνουν. Άιντε. Λοιπόν, θα παρακαλώσω το κοντρόλ. Μ' ακούει το κοντρόλ. Να πάμε σε ένα βίντεο. Ένα βίντεο που έχουμε τον γνωστό μηχανικό. Το γνωστό μηχανικό της Κορίθου και φίλο μας και φίλων της Κορίθου. Και έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα για τον Δήμο Κορινθίων. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Γιώτη, αλλά πάντα οι κουβέντες του έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τον κύριο Πανταζή, αν είμαστε έτοιμοι. Σωτήρη Ράβαρη. Ο υποψηφίος για δήμαρχος του Δήμου Κορινθίων Βασίλης Πανταζής μίλησε στον τηλεοπτικό φακό για τον συνδυασμό που έχει αναλάβει να δημιουργήσει με καθαρούς και άθαρτους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους για το καλό όλων. Παράλληλα, ο κ. Πανταζής δεν αποκλεί και το ενδεχόμενο συνεργασίας, αλλά με όρους και κόκκινες γραμμές. Όπως είχα πει παλαιότερα, ο συνδυασμός ο οποίος έχω αναλάβει την ευθύνη να δημιουργήσω είναι σε καλή εξέλιξη. Έχουμε κάνει ήδη 2 συναντήσεις τελεχών. Προγραμματίζουμε 2 επί 20 άτομα κάθε φορά. Προγραμματίζουμε την τρίτη συνάντηση αρχές Οκτωβρίου. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ασχοληθεί με τα κοινά, νέους, ανθρώπους δραστήριους, θέλουν πλέον να σηκωθούν από την πολυθρόνα και να βοηθήσουν το Δήμο τους. Εμείς, όπως έχω πει, θα δημιουργήσουμε αυτό το μηχανισμό. Θα δούμε στο τέλος τι υπάρχουν υποψήφοι δήμαρχοι. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιον από αυτούς με βάση κάποιες αρχές τις οποίες θα τις έχουμε καταγράψει και δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε ελάχιστο εκατοστό από αυτές, θα συνεργαστούμε με αυτούς. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν οι θέσεις, μας ενδιαφέρει να γίνει κάτι καλό για την πόλη. Με εκείνο που δεν μπορούμε να συνεργαστούμε είναι ο Δήμαρχος, ο σημερινός Κορινθίων.
Όχι για άλλους λόγους, δεν θέλω να κάνω φθηνή αντιπολίτευση. Περισσότερο διότι ο κύριος, η πρώτη παράγραφος στην ιδρυτική μας διακήρυξη σαν συνδυασμό είναι ότι όλοι οι αιρετοί πρέπει να έχουν μέχρι δύο θητείες μέγιστο. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε τρίτες θητείες κτλ. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να αποδώσουν και καλύτερα από τον σημερινό δήμαρχο. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ο οποίος αποτρέπει τη συνεργασία με άλλους συνδυασμούς ή ακόμα και την είσοδο ανθρώπων στον δικό μας συνδυασμό, κυρίως όχι, σίγουρα την αποτρέπει, είναι μια φράση που είπε μια κοπέλα από το συνδυασμό μας σε κάποια άλλη που την ερώτησε: ποια είναι τα κύρια κριτήρια σας για να μπω σε συνδυασμό? Είναι να μην είσαι γελοτοπίος. Διότι έχουμε χορτάσει γελοτοπίους. Και αυτούς τους γελοτοπίους πληρώνουμε και σαν κράτος και σαν δήμος. Ποιος δεν συμφωνεί αλήθεια με αυτά που είπε ο Βασίλης ο Πανταζής? Ποιος δεν συμφωνεί αλήθεια? Όμως εδώ έχουμε τη χαρά σήμερα και την τιμή να έχουμε ένα νέο παιδί κοντά μας. Λέγεται Αλέξανδρος Ραγκαβάς, είναι μέλος της ΠΑΣΠ της Κορίνθου, φοιτητής, ένα νέο παιδί και ελπίζουμε, ευτυχώς έχουμε μια ελπίδα σε αυτή τη νεολαία, στα νέα παιδιά. Κύριε Ραγκαβά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και για το βήμα λόγο που μου δίνετε σήμερα στο Action. Είναι υποχρέωσή μας, το κάνουμε για όλους, για όλα τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε στη νέα γενιά. Οι μεγάλοι μας έχουν πληγώσει, κύριε Ραγκαβά. Φτάσαμε τη ζωή μας και προσέξτε, και τα παιδιά μας, που είναι σαν και εσάς την ηλικία σας ή και λίγο μεγαλύτερα, έχουν έρθει σε πάρα πολλά αδιέξοδα. Θα ήθελα λοιπόν το πρώτο σας σχόλιο, από ό,τι διαβάζουμε, αναστέλει τη λειτουργία του Πανεπιστήμιου από 16 έως 20 Σεπτέμβριο του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου. Ναι. Στηρίζεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Ραγκαβά? Εννοείται πως στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια που προφανώς εκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πέρα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι ένας πόλεμος του Υπουργείου Παιδείας, μια νέα δημοσιονομική αγχώνη προς τους διοικητικούς υπαλλήλους στον ΑΕΗ. Δηλαδή, τι μας λέει το Υπουργείο? Ότι αυτή τη στιγμή οι γραμματείες μας πρέπει να λειτουργούν με ένα άτομο από εκεί που ήταν τουλάχιστον με 2, 3, 4 μέλη προσωπικού και δεν ανταπεξέρχονταν κιόλας στο φόρτο εργασίας, δηλαδή εγγραφές, κάποια email, κάποια fax που έχει, ξέρετε, τα γραμματιακά καθήκοντα. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι που προφανώς και θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και όλοι ξέρουμε τι αυτό σημαίνει. 75% του μισθού μείωση για ένα χρόνο και μετά στην ανεργία. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε Ραγκαβά, ότι ανήκετε σε ένα πολιτικό χώρο και το λέτε με τα παρουσίας και αυτό σας θυμά, που είναι στο ΠΑΣΟΚ, στη συγκυβέρνηση. Δηλαδή είναι στο Βενιζέλο, στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτό δεν είναι ακριβές, κύριε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας. Ναι. Η ΠΑΣΠΕ έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονόμησης από το 2007 βάσει καταστατικών αρχών της, βάσει της συνδιάσκεψης της στην τότε εποχή. Τώρα, οι συλλογικές πεπιθήσεις προφανώς και δεν απηχούν σε τίποτα ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρει πολύ ριζοσπαστικές θέσεις. Δηλαδή, κύριε Ραγκαβά, για να κάνουμε κουβέντα, για να μας καταλάβει και το ελευθεριατής, διαφοροποιήστε από το ΠΑΣΟΚ. Διαφοροποιούμαστε. Χαράσουμε μόνοι μας πολιτική, ακριβώς πάνω σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιό μας. Σε επίπεδο κοινωνίας τώρα. Σε επίπεδο κοινωνίας υπάσχει, θέλω να μου πείτε. Ναι, διαφοροποιείται από τη γραμμή Βενιζέλου, να το πω απλά. Εννοείται σε πολλά πράγματα. Διαφοροποιείται. Έχουμε αντιτεθεί στο νόμο Διαμαντοπούλου και γενικά, άμα μπορέσετε να. Εγώ ξέρω, αλλά πρέπει να μάθουν οι πολίτες, κύριε Ραγκαβά. Πρέπει να μάθουν οι πολίτες. Διαφοροποιείστε. Διαφοροποιούμαστε, εννοείται, την κυβέρνηση. Υπάρχει σκέψη η ΠΑΣΠ, ας πούμε, να μην ψηφίσει, να το πω απλά. Να μην ψηφίσει η ΠΑΣΟΚ? Υπάρχει, εννοείται. Είμαστε πολυσυλλεκτικό κόμμα και έχουμε μάλιστα στελέχη από όλους τους χώρους της αριστεράς, του Ανταρσία, του ΚΚΕ, πολλούς. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Ραγκαβά, σε αυτό το σημείο ήθελα να σας ρωτήσω. Είδαμε την έναρξη των σχολείων και είδαμε εκπροσώπους κομμάτων όπως ο κύριος Τσίπρας, εκπρόσωποι του ΚΚΕ όπως είναι βουλευτές. Ο κύριος Κουτσούμπας,
Κοίτα μου και τον κύριο Αρβανιτόπουλο, να επισκέφθηκα κάποια σχολεία. Η παρουσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα σχολεία εξελίχθηκε σε κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Το είδαμε. Είδαμε ένα πόλεμο, χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων βασικά. Η ερώτησή μου είναι γιατί θα πρέπει να εξελίχθηκε σε κόντρα μέσα στη Βουλή, ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, η επίσκεψη και από εκεί η μέρα ας πούμε σχολικής έναρξης να υπάρχουν φταίσεις ή όχι φταίσεις ή όχι φταίσεις ή όχι φταίσεις. Είναι δυνατόν? Προφανώς αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και στην πολιτική ευθυξία των υπουργών και των εκάστοτε πολιτικών. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, άμα είδα καλά, δήλωσε ότι οι μαθητές, πρέπει να ακολουθούν τους καθηγητές τους και να στηρίξουν την απεργία. Εσείς το υιοθετείτε αυτό? Εμένα η προσωπική μου άποψη, και το τονίζω, είναι ότι δεν γίνεται κανένας αρχηγός κόμματος με προτροπή του να οδηγεί μαθητές, κοινωνικές ομάδες στη διασάλευση κοινωνικών δομών. Να δίνει κατευθύνσεις. Να δίνει κατευθύνσεις. Να δίνει γραμμή. Ειδικά σε μαθητές που προφανώς έχουμε δει ότι οι πολιτικές τους πεπιθήσεις δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Γιατί νομίζω πήγε σε γυμνάσιο ο κ. Τσίπρας, έτσι? Ναι, πήγε σε γυμνάσιο. Οπότε, τι πολιτικά πιστεύω μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά που ακούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας να βγαίνει και να τους λέει να στηρίζουν τις απεργίες και να οδηγούνται σε καταλήψεις που έχουμε δει παρελειπόμενα, των οποίων είναι η φθορά της δημόσιας περιουσίας, του δημοσίου πλούτου. Πολύ σωστά τα λέτε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Καραγκαβά, η δική σας άποψη είναι υπέρ μιας ακιδεμόνευτης εκπαίδευσης. Ακιδεμόνευτης εκπαίδευσης, ακριβώς. Ούτε από ΠΑΜΕ, ούτε από ΔΑΠ, ούτε από αυτό, οι φοιτητές, ένα καθαρό φοιτητικό κίνημα. Ακριβώς. Ανώθευτο, καθαρό, στα πρότυπα της ΕΦΕ του 1974 που όλοι μαζί μπορέσαν και αντιδράσανε σε πολλές, ας πούμε έτσι, δυστροπίες. Και εκείνη η ΕΦΕ, δυστυχώς. Παρήγαγε πολιτικούς, θα μου πείτε τώρα. Τα ξέρετε, και εκείνη η ΕΦΕ τελικά είχε και μια κυδαιμονία και έβγαλε και πολιτικούς. Αυτοί δηλαδή που βγήκαν, που τότε πρωτοστατούσαν, βεβαίως. Να κάνω μια παρέμβαση, να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Δεν είναι λάθος της ΕΦΕ. Είναι λάθος των καπηλευτών της ΕΦΕ, θα έλεγα, καλύτερα. Δηλαδή, είδατε, βγήκαν στελέχη κομμάτων. Μάλιστα. Ρωτήστε όμως τον καθημερινό, το φοιτητή που με καθημερινό μεράκι, ριζοσπαστικό, τα αγώνα ήταν στο Πολυτεχνείο στα Κάγκελα. Και είναι αυτή τη στιγμή φιλόλογο στη Δράμα, ας πούμε. Έχω μια εμπειρία και την καταθέσω εδώ, ενός ανθρώπου, το οποίο είναι φίλος μου, είναι πατριώτης μου, μεγαλύτερος από μένα, ο οποίος στα γεγονότα του Πολυτεχνείου υπήρξε του 1974, ειδικά στη νομική, υπήρξε από τους πρωτεργάτες. Εκεί είναι η εξέγερση. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Θα το πω το όνομά του, σαν ένα φόρος τιμής σε όλους τους αγωνιστές εκείνης της εποχής που δεν βγήκαν ποτέ να εξαργυρώσουν τον αγώνα τους. Mm-hmm. Έτσι, είναι ο Μάκης ο Μπαλαγούρας, στέλεχος τότε της ΑΣΟΕ, είχε πάει στη νομική, τον πήρανε τότε και έγινε η δίκη των 11, τον δίσανε φαντάρο και προσέξτε, αυτό το παιδί είχε πρώτο ξάδελφο, τον τότε υπουργό τύπου της Χούντας, τον Βίροντο Σταματόπουλο. Να δείτε. Και αυτό το παιδί, ο οποίος ήταν μαζί με τον Νίκο τον Χωστοδουλάκη, τον δικό σας, την Ατάσα τη Μερτίκα, μια αγωνίστρια εδώ από την Κορυφαία, και με άλλους πολλούς φοιτητές, οι οποίοι δεν ξαργυρώσανε. Ο Χωστοδουλάκης βέβαια το ξαργύρωσε. Έγινε υπουργός. Αλλά αυτοί οι ανώνυμοι αγωνιστές, αυτοί πραγματικά που φέρανε την ανάταση στην Ελλάδα και είναι πολλοί, αυτοί δεν βγήκαν ποτέ. Για αυτούς μιλάτε και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτοί είναι αξιομνημόνευτοι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό ανέφερα, με τρέψτε, και το όνομα, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Ήταν ένας υπάλληλος, τώρα νομίζω στην Τράπεζα Ελλάδος. Τίποτα άλλο. Δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε ποια είναι η επιτυχία του αυτού ακριβώς του ανθρώπου? Ότι ενώ αυτοί που εξαργύρωσαν προφανώς τον αγώνα τους πολιτικά
παίρνουν χειροκρότημα από ένα κοινό. Αυτός είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής και χειροκροτείται από όλα τα κομματικά κοινά και Έλληνες. Πώς βλέπετε, κύριε Αγκαβά, την κυβέρνηση? Κυβέρνηση. Τώρα, ας πούμε... Θέλω να είστε νέο παιδί. Ναι. Και μου αρέσατε, σας το λέω, όταν εκφράσατε αυτές τις απόψεις. Είμαι 100% σύμφωνος. Γι' αυτό παίρνω το θάρρος και λέω, πώς βλέπετε αυτή την κυβέρνηση? Τα κάνει καλά? Προχωράμε, θα βρούμε πάτο? Κοιτάξτε, είναι... Αβίαστα σας θέλω, αβίαστα. Ναι. Τώρα, αυτή η κυβέρνηση προφανώς έχει το δικό της πρόγραμμα, τη δικιά της συμφωνία, που δεν βλέπουμε να τηρείται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα υπουργεία κυρίως. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητά της, για να σας πω. Γεγονός είναι ότι μια δημοσκόπηση της Public Issue, νομίζω, δηλώνει ότι το 63% των Ελλήνων δεν θέλει να πέσει η κυβέρνηση. Και γιατί, κύριε Δημήτρη, και παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μιλάω με ευθύτητα. Παρακαλώ, αν μιλάτε ελεύθερα. Ναι. Είναι γιατί προφανώς φοβάται την πολιτική αποσταθεροποίηση και την ακυβερνησία, το καθεστώς ακυβερνησίας που προέκυψε, αν θυμάστε, τις προηγούμενες εκλογές. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό τι δημιουργεί? Δυσχεραίνει τη θέση της χώρας στο εξωτερικό. Δεν μπορεί μια χώρα να κυβερνιέται από... Αν θέλετε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, μπορούμε να πάρουμε όλα τα ενδεχόμενα. Του ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε, έχει μια συγκεκριμένη συνισταμένη με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και αυτή η συνισταμένη είναι ο λαϊκισμός, καλός ή κακός. Δεν έχουν πρόγραμμα. Δημήτρη, μπορώ να πάρω λίγο το λόγο, σε παρακαλώ. Όταν μιλάμε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι, επειδή είπες για το 63%, το 63% οι οποίοι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν θέλουν εκλογές, είναι βουλεψάκηδες. Και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν, θέλω να σου πω, στο μεγάλο πάρτι. Ωραία. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω ότι το ξέρεις και εσύ, έχουν προσχωρήσει άνθρωποι της παλιάς σκοπής πολιτικών του ΠΑΣΟΚ. Όσο δε για τους ανεξάρτητους Έλληνες, θέλω να σου πω ότι έχει πάγιες, σταθερές θέσεις που μιλάνε για μονομερή καταγγελία του μνημονίου. Ένα μνημόνιο που αυτή τη στιγμή έχει φέρει τη χώρα στην εξαφίωση. Ξέρεις που δεν απάντησε όμως δυστυχώς ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων? Σε τι? Στα γιώτη που του καταλογίζουν ότι δεν είχε στην εφορία δηλώσει από το 2004 ως το 2012. Ναι, και στην αποχώρηση των στελεχών του πολλαπλώς και συνεχόμενα. Ενώ ας πούμε για το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε... Βεβαίως, Γιάννη, βεβαίως αυτό που είπες, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, έχει μια δόση αλήθειας, δεν απάντησε. Αλλά σήμερα, να σου πω σήμερα κάτι, ένα ρεπορτάζ που βγήκε σήμερα, και το είπαμε πριν από λίγο, από μία, πώς θα λένε το πολιτικό, Unfollow. Ναι, 21. Και το έβγαλε ένας δημοσιογράφος, ο οποίος λέγεται Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος. Η Έμα Δέλτα, αυτή που αγόρασε τον ΟΠΑΠ με τον κύριο Μελισανίδη, μαζί, ναι. Αγόρασε τον ΟΠΑΠ τα 652 εκατομμύρια, αφού πήρε δάνεια από την Εθνική Τράπεζα 400 εκατομμύρια, την Εθνική Τράπεζα που την έχει ανακεφαλαιώσει με τα δικά του λεφτά ο ελληνικός λαός, και 200 εκατομμύρια από την Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο αρθρογράφος, και δεν μπορεί να βγαίνει αβίαστα, γιατί αλλιώς θα πάει μέσα ο άνθρωπος, υπήρξε, πληροφορίες του λένε, ότι υπήρξε πρωθυπουργική παρέμβαση για να ανοίξουν οι τράπεζες στα ταμεία τους. Καταλαβαίνεις τι κοροϊδία τραβάει ο κόσμος? Δηλαδή, πανηγυρίζουν ότι κάνουν αποκρατικοποιήσεις, φίλε Αλέξανδρε, με τα λεφτά των τραπεζών, τα δικά μας. Και είπα εγώ, ποιος άλλος επιχειρηματίας δεν θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτό το πάρτι? Κάνουμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Είναι
Άμα ισχύουν. Άμα ισχύουν, άμα ισχύουν λέμε. Άμα ισχύουν, έτσι. Άμα, άμα. Γιατί το γνωρίζω το περιοδικό και τα λοιπά και το διαβάζω. Ναι. Και γενικά μπορώ να πω ότι οι δημοσιογράφοι του είναι λίγο αιμονικοί με ναι. τον κύριο Σαμαρά, γιατί και στα εξώφυλλά του τον πυροβολάγανε και τα λοιπά. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, είναι αυτό. Είχε προκαλέσει σ' άλλο δηλαδή κυκλοφορία του. Άμα ισχύουν λοιπόν τα δεδομένα, μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα στις πλάτες του ελληνικού λαού, όντως. Και μάλιστα το προστάζει σκληρή νεοφιλελεύθερη λογική του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Ναι. Που το ξέρουμε, είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, και δεν σου, όπως σου είπα, δεν σου ρίχνω το μπαλάκι. Αλλά από την άλλη μεριά, κάθεται ολόκληρο Πασόκ. Το οποίο έχει το Πασόκ ήταν. Βολεύτηκε στην αντιπροεδρία και στο Υπουργείο Εξωτερικών που πήρε ο Βενιζέλος και κάθεται και παρακολουθεί άφωνο. Θα συμφωνήσει μαζί μου ή θα διαφωνήσει. Κοιτάξτε. Δηλαδή, όπως έγινε και με την ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ. Μόνος του πήρε απόφαση ο Σαμαράς, μόνος του την έκλεισε. Ρώτησε κανέναν. Όχι. Προφανώς τώρα θεωρεί ο κύριος Σαμαράς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η ουρά της κυβέρνησης. Και ο κύριος Βενιζέλος τι κάνει. Παίζει τον ρόλο της ουράς. Τη δική σου άποψη θέλω. Κύριος Βενιζέλος για μένα δυστυχώς εθελοκοφεύει και εθελοτυφλεί σε αυτές ακριβώς τις βουλές, τις πρωθυπουργικές. Είναι και πολύ άσχημο δηλαδή, γιατί έπρεπε να η τάση, η εξισορροπητική τάση μέσα στην κυβέρνηση με το δικό της διακριτό πρόγραμμα έπρεπε να είναι το ΠΑΣΟΚ. Καλώς ή κακώς. Αν θέλεις κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ που όλοι γνωρίσαμε και προχθές είχε τα γενέθλιά του στις 3 Σεπτέμβρη, είναι βαθιά στον κόσμο. Ακόμα και αν το έχει φτάσει στο 7%, ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ. Είναι αυτοί που αγαπάνε το ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ. Θα σου απαντήσω με δημοσκοπικό αποτέλεσμα. Ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί τον καλύτερο πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα. Ένας στους δύο. Είναι δηλαδή πολύ ακριβές αυτό που λες. Είναι πολύ ακριβές. Είναι μπολιασμένο μέσα στις ψυχές των Ελλήνων είναι, το ΠΑΣΟΚ. Είναι, δηλαδή και ψάχνει να βρει ένα γονείο, Αλέξανδρε, αυτή είναι η άποψή μου, κάποιον να τον εμπνέει. Και νομίζω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, αλλά και ο Σιμίτης. Και ο Σιμίτης, Παναγία μου, ο Άκης Τσοχατζόπουλος, είπανε χθες στη δίκη ότι σε ένα μήνα δαπάνησε για αγορές, πρόσεξε, 1.900.000.000.000. Και ο Σιμίτης δεν το ήξερε. Κρύβουμε το δάχτυλό μας. Είναι δυνατόν, δεν μιλάμε για 10 εκατομμύρια, 20-30. 1.900.000.000. Καλά. Δεν το ήξερε ή τον βόλευε. Και βέβαια κανείς Αλέξανδρε, και να μου συγχωρήσεις, δεν είμαι επιθετικός απέναντί σου. Όχι, μα καταλαβαίνω ακριβώς τον τρόπο. Και να μου συγχωρήσεις ότι κανείς δεν άνοιξε συνήθεια. Κανείς ρε παιδιά δεν άνοιξε. Την πληρώνει ο Τσοχατζόπουλος, καλά κάνει και την πληρώνει. Ίσως και να ήταν επιλογή συνήθεια. Η ασυδοσία του Άκη. Το έχει σκεφτεί ποτέ ότι ίσως γιατί είχαν διεκδικήσει το συνέδριο το 96 μαζί την Προεδρία, ίσως να βόλευε το Σιμίτη. Άστο να την κάνει. Άστο να καταστραφεί ακριβώς. Άστο να την κάνει, να την κάνει και θα καταστραφεί. Και τώρα τον δίνουν ως εξυλαστήριο θύμα τον Άκη. Δηλαδή κανείς άλλος σε αυτή τη χώρα δεν έχει διαπράξει οικονομικό έγκλημα για φοροδιαφυγή. Μα είπα κάτι προηγουμένως εγώ. Του Σιμίτη, όπως τον είπαμε, ο Παπακοσταντινού. Όχι ο Παπακοσταντινού, ο άλλος, ο πες το νέο, το δεύτερο. Ο Νεονάκης. Όχι ο Νεονάκης. Ο Στοφοράκος. Ο Στοφοράκος που έδωσε τη μίζα σε ποιον, ναι. Στη Σίμενς. Ναι, από ποιο... τη Σίμενς ναι, από... και σε ποιον τα έδωσε. Στο Μαντέλη. Και στο Μαντέλη έδωσε. Ο Τάσος Μαντέλης νομίζω δικάστηκε. Ο Τάσος Μαντέλης, ναι, ο άλλος ο νούμερο 2 Πανταγία, πώς το λέγαμε. Με τρίχρονη αναστολή και πρόστιμο 100.000. Όλο αυτό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ επισημίτη. Ο άλλος που τα πήρε και τα έδωσε στο κόμμα, ρε Γιάννη, ξεχνάω το όνομά του, με πιάνει Αλσχάιμερ, το λέω εγώ. Που τα έδωσε στο κόμμα. Ο Θεόδωρος ο Τσουκάτος. Ο Τσουκάτος. Έγινε καμία ανάκριση για τον Τσουκάτο
πήγανε σε κανένα εισαγγελέα για τον Τζουκάτο, πήγανε σε κανένα εισαγγελέα, τον άγγιξε κανείς αυτόν. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα... δεν πρόκειται δηλαδή για έγκλημα υπό αυτή τη φύση του Θεόδωρου Τζουκάτου. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι επέστρεψε τα λεφτά στο κόμμα. Αυτό πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες του κόμματος. Δεν πρόκειται για θέμα δικαιοσύνης. Θα σε διακόψω, όχι, δεν μου το λες καλά τώρα. Έδωσε η Siemens λεφτά στο Χριστοφοράκο να τα δώσει στο κόμμα. Και ρωτάω εγώ, κάθε εταιρεία ξένη η οποία έχει αποδειχθεί τι έχει κάνει στην Ελλάδα να δίνει σε κόμμα, Χριστοφοράκος διαφεύγει, διέφυγε στο εξωτερικό κατηγορούμενος ότι μιζάριζε όλη την κυβέρνηση και όλη την κοινωνία. Και στη Γερμανία δεν δικάστηκε, δεν εκδιώχθηκε. Στη Γερμανία δεν δικάστηκε, γιατί η Γερμανία, η Siemens, ποιος να δικάσει, η Μέρκελ της Siemens, αστεία λέμε. Όχι, αυτό για να βλέπεις τους διεθνείς σχετισμούς που αναπτύσσονται. Οι διεθνείς σχετισμούς, εγώ τους ξέρω, οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Ήταν και, και επιμένουν να είναι αυτοί που ματοκυλήσανε τον κόσμο. Έχουν την ίδια άποψη. Ακόμα. Άραγε λοιπόν, αλλά περιμένω από ένα ελεύθερο, γιατί δεν είναι ελεύθερο, ένα ελεύθερο ελληνικό κράτος να βάζει, να ισχύουν οι νόμοι του. Δηλαδή, κύριε Τσουκάτε, έφερες λεφτά από τη Siemens, μάλιστα να πήγε στο Βασόκ, μάλιστα, αλλά εδώ κύριε Σιμίτη. Πάμε στον εισαγγελέα. Δεν έγινε. Σιμίτης δεν πλήρωσε για τίποτα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά όμως θα με συγχωρήσει, Αλέξανδρε, αλλά φτάσαμε στο τέλος, γιατί πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου και θα ήθελα κάποια στιγμή, όταν πάμε προς εκλογές, όταν πάμε, θα ήθελα να σε έχω πάλι κοντά μου και να έχω και εκπροσώπους των άλλων παρατάξεων. Να μιλήσουμε σε μια κουβέντα ανοιχτή, γιατί το είπα και στην αρχή, τα παιδιά μας, η νεολαία, είναι αυτή η ελπίδα που βλέπουμε στον ορίζοντα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, καλή σου μέρα. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει, πάμπα μου φεντή. Κι αγαπή να χάνες και σάει. Παραδοσιακή ταβέρνα το Κούτσι. Ένα παραδοσιακό ταβερνάκι, φτιαγμένο στα 700 μέτρα υψόμετρο, με μαγευτική θέα των Κορινθιακών. Φιλόξενο και δροσερό περιβάλλον το καλοκαίρι και ζεστό το χειμώνα. Σας καλούμε να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις μας. Σιτά της ώρας, αλλά και μαγειρευτά κατά παραγγελία από ντόπια, φρέσκα κρεάτα και υλικά. Κάθε Σάββατο βράδυ σας προσκαλούμε να γευτείτε το παραδοσιακό κοκορέτσι και κοντοσούβλι της περιοχής μας. Ασυναγώνιστες τιμές. Παραδοσιακή ταβέρνα το Κούτσι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα μας βρείτε στην Κορφιώτισσα Ξυλοκάστρου. 15 λεπτά μόλις από την παραλία Λουτρού. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27430-96297. Παραδοσιακή ταβέρνα το Κούτσι. Αρτζέντο, επιχείρηση κοσμημάτων χοντρικής και λιανικής πώλησης. Αξιοποιείτε καταστραμμένα και παλιά σας χρυσά και ασημένια κοσμήματα και σκεύη. Ανταλλάξτε τα με χρήματα. Τα αγοράζουμε σε οποιαδήποτε μορφή και ποιότητα. Πολύχρονη εμπειρία στο εμπόριο κοσμημάτων, δωρεάν εκτίμηση. Στο Αρτζέντο θα βρείτε υψηλές τιμές για τα αντικείμενά σας στην καλύτερη τιμή του χρυσού. Θα μας βρείτε Κύπρου 38α στην Κόρινθο, πλησίων πλατείας Περιβολάκια. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 6974-6423-38. Αρτζέντο,
επιχείρηση κοσμημάτων. Ζητούσατε τη νέα πρόταση στην ψυχαγωγία? Ήρθε και είναι τόσο φανταστική, τόσο απολαυστική, τόσο ονειρεμένη. Corinthos Bowling Center. Ο νέος ξεχωριστός πολυχώρος, το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης, ήρθε για να σας κατακτήσει. Με σύγχρονους διαδρόμους bowling και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα μπιλιάρδου. Εδώ βρίσκεται όλα τα νέα μοντέλα της Brunswick. Corinthos Bowling Center. Το συναρπαστικό παιχνίδι κλέβει την παράσταση. Χώροι που κλιματίζονται για ξέγνιαστες ώρες. Εδώ απολαμβάνετε τα πιο επιτυχημένα οικονομικά πάρτι, happenings, εκπλήξεις και ζωηρές παιδικές συγκινήσεις. Όλοι κάνουν στάση εδώ, στο ιδιόκτητο πάρκινγκ για εύκολη πρόσβαση στον πολυχώρο. Corinthos Bowling Center με ίντερνετ καφέ, γρήγορες ταχύτητες στο διαδίκτυο, lounge χώρος με δύο τεράστιους προτζέκτορες για μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Εθνικής Ανεξαρτησίας 22. Τηλέφωνα 2741073001 και 73002. Corinthos Bowling Center. Η νέα αγαπημένη συνήθεια. Βιβλιοχαρτοπολία Οικονόμου. Κόρινθος, Κιάτο, Λέχαιο, Τρίπολη. Χονδρική Λιανική. Παράδοση στο χώρο σας. Το number one είναι το όνομα που έκανε το γύρο μόδα στην Κόρινθο. Συνεχίζει την παράδοση, ακολουθώντας τους ρυθμούς της εποχής, συνδυάζοντας την ποιότητα με την καθαριότητα και τη σωστή εξυπηρέτηση. Γύρος, σουβλάκι, κοτόπουλο. Αν σας αρέσουν πολύ οι ξεχωριστές γεύσεις, φτιάξτε μόνοι σας το σάντουιτς που θέλετε. Ζητήστε την πίτα σας λαδωμένη ή αλάδωτη. Φαγητά της ώρας. Σαλάτες, ορεκτικά, γλυκά. Number one. Δωρεάν διανομή από 9.30 το πρωί έως 2 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741085335. Εθνικής Αντίστασης 1 Κόρινθος. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιδιούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει, και 9 και 13 λεπτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε εδώ τη ζωντανή μας εκπομπή 8 στον αέρα με τον Γιάννη τον Μπρούτζο και τον Δημήτρη Προβή στα μικρόφωνα και στις οθόνες σας. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως τον φοιτητή, τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΠ, τον κύριο Αλέξανδρο Ραγκάβα, ένα νέο παιδί που είπε αβίαστα αυτά όλα που πιστεύει. Κλείσαμε με την ευχή να έχουμε τα νέα παιδιά να μας φέρουν επιτέλους κάτι καλύτερο, αφού περάσουν τα πανεπιστήμια τους και τελειώσουν, να μας φέρουν κάτι καλύτερο στη χώρα, κάτι καλύτερο από αυτό που ζούμε τώρα. Πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω εδώ ότι μετά τις 9.30 θα έχουμε εδώ στο στούντιό μας τον πρώην πρόεδρο των του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Κακαβά. Τον κύριο Γιώργο Κακαβά. Αυτό ήθελα γέλια από σένα. Τον κύριο Γιώργο Κακαβά, με τον οποίο θα μιλήσουμε ανοιχτά και εφόλης της ύλης. Μήπως να ετοιμάζετε η τηλεφωνική μας γραμμή με τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Σε λίγο. Γιάννη, προχώρησε. Συνεχίζουμε λίγο τις εφημερίδες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καθώς τα νέα. Και αναφέρεται το πρωτοσέλιδο την εφημερίδα Τα Νέα στα σχολεία. 625.000 όμηροι, Ολμέ ΣΥΡΙΖΑ τραβούν το σκηνή. Στον αέρα τα μαθήματα σε γυμνάσια ηλίκια. Όχι στη σκληρή γραμμή από τους δασκάλους. Δέσμευση του Υπουργείου για τα κενά. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Εντάξει, είναι ένα πρωτοσέλιδο το οποίο
Δεν λέει τίποτα άλλο, λέει αυτά που λέει η κυβέρνηση, ο κ. Αβαγητόπουλος. Εντάξει, ο κ. Τανέα, ο Όμιλος Λαμπράκη είναι γνωστός. Από τη μία κάνει, έχει το γιο του κ. Ψυχάρη στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως και από την άλλη έχει τον ίδιο τον κ. Ψυχάρη να ανταγωνίζεται σε εισαγωγικά το γιο του. Ωραία πράγματα, αγγελικός κόσμος, αγγελικά πλασμένος πραγματικά. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, με την εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι. Μικροομολογιούχοι, ήμασταν νοικοκυρίδες και μας κατάτησαν ζητιάνους. Κραυγή απόγνωσης από τα θύματα του Βενιζέλου. Θέλω να σχολιάσω κάτι. Δυστυχώς στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, το να θες να βοηθήσεις το κράτος σου, τελικά το πληρώνεις. Κάποιοι επένδυσαν στη φερογκιότητα της ελληνικής οικονομίας και αυτούς που είχαν την άποψη ότι πρέπει να βοηθήσουν το κράτος, να συμπαρασταθούν στο κράτος, χάσαν τα λεφτά τους. Αυτό είναι το κράτος μας. Ανάργητο. Ανάργητο στους πολίτες. Και βγαίνουν τώρα και τους το κουρέψαν 80%. Και αυτό το υπόλοιπο θα τους το δώσουν σε βάθος χρόνου. Τι να πούμε. Βεβαίως και έχει δίκιο η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών, Δημήτρη, ναι. Στο κόκκινο ανεργία ξεπερνά κάθε προηγούμενο, διατηρεί ανωδική τάση στο 28% η ανεργία. Μάλιστα. Γιάννη, εδώ πρέπει να σου πω, να κάνω το ίδιο σχόλιο που έκανα νωρίτερα, ότι η ανεργία πλασματικά είναι στο 1,513, πόσο είπαν και τα. Η ανεργία, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και δεν έχω να πω ότι, ας πούμε, πιστεύω τον Καμένο, η ανεργία ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια, γιατί δεν υπολογίζονται, όπως πολύ σωστά είπε, δεν υπολογίζονται αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι. Βλέπουμε μαγαζιά κλειστά. Αυτή δεν ήταν ένας κόσμος που απασχολείται, που είχε έναν υπάλληλο. Δεν ήταν ένας κόσμος που απασχολείται. Αυτός μετριέται. Μετριέται αυτός που έχει βγει εδώ και 2-3 χρόνια στην ανεργία από τον ΑΕΔ και τώρα δεν δικαιούται να πάρει, κανένα επίδομα. Μετριέται. Όχι ασφαλώς. Γι' αυτό η απεργία, και εμείς λέμε, το φωνάζουμε, τα παπαγαλάκια, γιατί μιλάμε για παπαγαλάκια και εννοούμε τα μεγάλα κανάλια που διαπλέκονται καθημερινά, έτσι, λένε αυτό που τους λένε, αυτό που τους προστάζουν τα αφεντικά τους, γιατί έχουν να κάνουν με κονόμες, με λεφτά. Είδατε πόσα πήρε πάλι το Μέγκα. Εδώ η Ελλάδα στενάζει, οι τράπεζες σε κανέναν δεν δίνουν λεφτά και στους μεγαλοκαναλάρχες ανοίγουν διάπλατα τα ταμεία, γιατί τους έχουν ανάγκη να λένε ότι τους σερβίρουν. Διελήθηκε η ΕΡΤ, βγήκε η δημόσια τηλεόραση, η οποία έχει ένα ποσοστό τηλεθέασης 0,00001. Μιλάμε δηλαδή για τηλεθέαση, έτσι. Και μάλιστα πήρανε, λέει, και κάτι υπαλλήλους τώρα με δίμηνες συμβάσεις 350-400 ευρώ και πιστεύουν ότι έχουν δημόσια τηλεόραση. Απ' την άλλη όμως, το Μέγκα πήρε αγώνες. Έτσι, πήρε αγώνες. Ο Αντένα πήρε το μπάσκετ. Αυτό έγινε. Μοιράσανε τα ημάτια. Αυτό έγινε. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και όπως είπα και θα το λέω για πάντα και πάντα θα το λέω, γιατί αυτό είναι σκάνδαλο αν ισχύει. Ο ΟΠΑΠ, για τον ΟΠΑΠ πήραν δάνειο η εταιρεία του κυρίου Μελισσανίδη. Βγήκε σήμερα. Αν λέει ψέματα το περιοδικό, να τον πάνε μέσα. Αν είναι αλήθεια όμως, μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Πήραν 650 εκατομμύρια ΟΠΑΠ και δυστυχώς, από ό,τι λέει το περιοδικό, πήρε 400 εκατομμύρια από την Εθνική Τράπεζα, την ανακεφαλαιωμένη Εθνική Τράπεζα, με λεφτά όλων μας, 400 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια από την Πειραιώς, για να φτιαχτεί το παιχνίδι του Μελισσανίδη. Και μάλιστα, από ό,τι είπε ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, ο ρεπόρτερ που έκανε αυτό το δημοσίευμα, με παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Και ρωτάω εγώ, γιατί δεν θα έκανε παρέμβαση στον έναν επιχειρηματή από την Κόρυφο, έναν επιχειρηματή από την Άρτα, και την έκανε στον κύριο Μελισσανίδη.
ο οποίος ο κύριος Μελισσανίδης ασχολείται μάλιστα και με τα διοικητικά της μεγάλης ομάδας, της μεγάλης ομάδας της ΑΕΚ. Δηλαδή, ωραίο στοίχημα θα έχουμε σε λίγο. Πολύ ωραίο στοίχημα. Πάμε Γιάννη, συνέχισε. Δημήτρη, θέλω να σου πω πως εχθές το βράδυ... Έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου στη γραμμή. Έχουμε τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου στην αρχή. Ο Γιώργος τώρα θα αρχίσει να μας λέει τα δικά του γιατί είναι δοξιούρεα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Δεν ξέρω αν με άκουγες πριν τι έλεγα. Δεν σας ακούω, παιδιά, καθόλου καλά. Η σύνθεση είναι πάρα πολύ κακή. Τι να σου κάνω εγώ στο νοτές, Γιώργο. Τον ξεπουλήσατε κι αυτόν. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα. Λίγο καλύτερα, αλλά άντε να το πω. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο, Γιώργο. Έτσι, να μου κάνεις ένα σχόλιο. Δεν ακούω καθόλου τώρα πάλι. Για κουνήσου. Βάλε λίγο τηλεόρασή σου χαμηλά. Αλλά δεν με βλέπεις ο Γιώργος Θοδόρου. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα. Λίγο καλύτερα, αλλά μπράβο, όχι και μπράβο. Όσο μπορείς, Σωτήρη Ράβαρη, όσο μπορείς, εκεί. Δημήτρη, Γιώργο, δεν ακούω. Παιδιά, καλημέρα, αλλά δεν σας ακούω καθόλου. Γιώργο, μάλλον άκουγες τι έλεγα και δεν θες να μιλήσεις. Λοιπόν, μ' ακούς τώρα. Λίγο καλύτερα, ναι. Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, είπα προηγουμένως, Γιώργο, και θέλω το σχολείο σου. Δημήτρη, δεν ακούω, δεν μπορώ να συνομιλήσω. Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν πειράζει, τα λέμε αύριο. Καλή σου μέρα. Σε χάνω συνέχεια. Καλή σου μέρα, Γιώργο, δεν πειράζει. Καλή σου μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο. Επανερχόμαστε, λοιπόν. Δεν με άκουγε ο Γιώργος ο Παγιώργιου. Εμένα είναι φίλος μου, αλλά να μου ακούει κάτι τέτοιο να λέω περί Νέας Δημοκρατίας, μπορεί και να την κάνει. Τέλος πάντων, φίλος μου είναι. Πάμε για να συνέχισε. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, πως χθες το βράδυ, καθώς περπατούσα στο κέντρο της Κορίνθου, έγραψε κάποιος στο κλειστό μαγαζί του: αυτή είναι η ανάπτυξη του Σαμαρά. Έκλεισα το μαγαζί μου. Ένα σχόλιο όσον αφορά την ανάπτυξη. Ένα δεύτερο. Ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε λοιπόν, όχι μόνο για τον κύριο Μελισσανίδη, αλλά για όλους τους επιχειρηματίες της χώρας που αυτή τη στιγμή πηγαίνουν στα κατατόπους τραπεζικά, έτσι αν θέλετε, καταστήματα και ζητάνε δάνειο, να εγκρίνονται δάνεια. Μιλάτε για ανάπτυξη, ψεύτες. Μιλάτε για ανάπτυξη, δεν είναι κατάσταση αυτή. Κλείνουν τα μαγαζιά. Λοιπόν, μην προκαλείτε τον κόσμο. Γιάννη, σε καταλαβαίνω. Εγώ σου είπα, ευτυχώς Γιάννη μου, πέρσι τέτοια εποχή μου ήσουν σούπερ σαμαρικός. Αλλά η πείνα, σε λίγο σε βλέπω να πας κουκουές. Σε βλέπω να πας κουκουές σε λίγο. Κάποιοι ήταν, θυμάσαι, στο κουκουέ. Με την παπαρίγα. Κουμουλού. Θα ήθελα να πας, σε βλέπω σήμερα να πας με την Αλέκα. Την Αλέκα, εκεί θα σηκώνεται σημαία. Θα το χαρώ, ειλικρινά. Γιατί πρέπει ο κόσμος τελικά, κατά τη γνώμη μου, να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει. Δεν μπορεί να πεινάει ο κόσμος και μερικοί να κάνουν επιλογές των δικών τους παιδιών, των φίλων τους, του κυρίου Μελισσανίδη. Κύριος Μελισσανίδης, ξαφνικά από σχολείο οδηγών τα Mini Cooper Aegean. Έγινε Aegean. Και η Aegean, το είπα και προχθές πάλι, 5 δις χρωστάει στο κράτος. 5 δις. Και επειδή το κράτος του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, αυτούς θέλουν να τους επιβραβεύουν, του δώσανε και τον ΟΠΑΠ. Αυτή είναι. Και σε λίγο είπε ο Σαμαράς ότι αν κάποιος βουλευτής έχει άλλη γνώμη και θέλει να ψηφίσει κάτι διαφορετικό, θα είναι δοσύλλογος, θα είναι δολιοφθορέας. Απαγορεύεται να έχεις γνώμη στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Να σηκώνεις το χεράκι, κύριε Κόλια μου, και κύριε Δήμα μου, και κύριε Ταγαρά. Πού είναι ο Ταγαράς όμως, τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν να ζητήσει το Ρυθμό Σταυρού. Λοιπόν, και να σηκώνει. Δεν ακούω. Ναι, σε ένα λεπτό θα τον έχω. Και τον κύριο Ταγαρά να σηκώνετε το χεράκι, να ψηφίσετε και μέχρι εκεί. Μην δεν ψηφίσετε, σας βλέπω να σας βάζει στο ψυγείο ο Σαμαράς την άλλη φορά. Μιλάμε για πολύ ψυγείο. Όμως στην τηλεφωνική γραμμή, ενώ είχε προγραμματιστεί να το έχουμε νωρίτερα, έχουμε για λίγο, για 5 λεπτά, θα έχουμε τον Χρήστο τον Μελέτη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητος του Δήμου Κορυθίων. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Προβή, τι κάνετε? Καλημέρα, Χρήστο μου. Καλημέρα. Για χαρά. Πώς πάνε τα πράγματα με την καθαριότητα? Αγώνας. Αγώνας. Το γνωρίζεις και εσύ.
βλέπεις καθημερινά και συγγνώμη για την καθυστέρηση, ενώ είχαμε μιλήσει λίγο πιο λίγο, όμως οι ανάγκες τρέχουν. Yeah. Βρισκόμαστε στους δρόμους, στην προσπάθεια που καταβάλουμε να κρατήσουμε την κατάσταση όσο μπορούμε καλύτερα. Πάντως, βοήθεια του κόσμου θέλουμε. Πάντως, Χρήστο, είναι γεγονός ότι εντάξει, υπάρχουν προβλήματα, αλλά εντάξει, εσύ τα κυνηγάς. Δεν θέλω να σου κάνω, δεν είμαι εδώ ειδικός για εικονογραφίες, αλλά θεωρείσαι... Όχι, ούτε έχω τέτοια πράγμα ανάγκη. Θεωρείσαι, ο κόσμος κρίνει. Θεωρείσαι από τους πιο πετυχημένους αντιδήμαρχους. Εγώ το λέω και το φωνάζω, γιατί κάνεις κάτι που δεν κάνουν άλλοι. Βγαίνεις ο ίδιος στη μάχη της καθαριότητος. Τι βλέπεις εδώ, Χρήστο, πολιτικά, πώς θα πάμε? Άκουσε, πρώτα απ' όλα, εντάξει, εγώ να ευχαριστήσω και νομίζω ότι η ηθική δικαίωση είναι αυτό το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο έχω σαν άνθρωπος. Πραγματικά μιλάω από την καρδιά μου, εξομολόγηση κάνω αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, η μεγαλύτερη δικαίωση είναι αυτή η εκτίμηση του κόσμου. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι και ένα πρότυπο Σωτήρη Ράβαρη, για την καινούργια κοινωνία. Σωτήρη Ράβαρη, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, έτσι πρέπει να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Μόνο έτσι. Έχω κατακριθεί γιατί πολλές φορές είμαι και ή οδηγώ κάποιο όχημα του Δήμου ή βοηθάω και εγώ, ας πούμε, αν χρειαστεί σε μια περισυλλογή, σε μια τέτοια. Να ξέρετε ότι αυτό το κάνω ούτε για να λαϊκίσω, ούτε για να προβληθώ. Το κάνω γιατί και πιστεύω στην ψυχολογική στήριξη του εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγοι λόγω της κινητικότητας, της διαθεσιμότητας. Φεύγουν καθημερινά. Φεύγουν με συνταξιοδοτούνται και κανένας δεν αναπληρώνεται από αυτούς. Μάλιστα. Καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα μέσα στους εργαζόμενους οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Προσπαθούμε όλοι μαζί και εγώ πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια υποστήριξη, μια ψυχολογική βοήθεια, αν θέλετε, σε μια εποχή δύσκολη που ζούμε. Αρχίζουν και καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερα. Θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερα. Μερικές φορές μπορεί να έρθει και σε προστριβές με τον κόσμο, πρέπει να δείξει κατανόηση και ο κόσμος. Οι συνδημότες μας αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι δύσκολες εποχές που ζούμε. Χρειάζεται βοήθεια όλων. Χρήστο, τα καταλαβαίνουμε αυτά που λες. Έτσι, οι ΟΤΑ δυστυχώς γίνονται αποδέκτες της αφέμαξης και αυτή από το ελληνικό κράτος. Είδαμε ότι η δημοτική αστυνομία πλέον δεν υπάρχει. Βλέπουμε την ασυδοσία που υπάρχει στην Κόρυβο και σε άλλες πόλεις. Αυτά τα παρατηρούμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, Χρήστο. Και θα μου επέτρεψε να το πω, έχουν κατηγορηθεί, δεν αναφέρομαι στο Δήμο Κορινθίων, ότι πολλοί Δήμοι αποτελούν και ένα σημείο, αν θέλεις, διασπάθησης του χρήματος του Δημοσίου. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να ευλογήσω τα Γιάννια του Δήμου της Δημοτικής Αρχής. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όπως το ξέρουν και περισσότεροι Κορίνθιοι, ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος Κορινθίων είναι ένας από τους λιγοστούς Δήμους σε όλη την Ελλάδα που έχει θετικό πρόσημο. Έχει κάμια δεκαριά εκατομμύρια στην άκρη. Και βάλε. Και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα... Σε λίγο που θα έρθει ο κύριος Κακαβάς εδώ, ο πρώην πρόεδρος θα σας κάνει... Και έργα προχωρούν στην πόλη, και στο Δήμο γενικότερα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή το θετικό πρόσημο. Σε μια εποχή που ξέρετε ότι στους περισσότερους Δήμους της Ελλάδος υπάρχει αρνητικό πρόσημο και οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα στο σύνολό τους είναι 32 δισεκατομμύρια μέσα. Χρήστο, μου επιτρέπεις, σε λίγο θα έχω εδώ τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Κακαβά. Εξαιρετική προσωπικότητα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ για αυτόν που δεν έχει έρθει ακόμα εδώ. Ένας από τους πιο σημαντικούς αυτοδιοικητικούς, για την άποψή μου. Ο οποίος όμως, άμα ακούσει ότι έχετε 10 δισεκατομμύρια, θα προτείνει αμέσως, επειδή τον ξέρω, χιουμοριστικά το λέω, θα προτείνει αμέσως συνένωση με την Κόρινθο. Έτσι θα πει. Γιατί δυστυχώς το Λουτράκι περνάει τα πάνδυνα. Είναι μια δύσκολη εποχή για το Δήμο Λουτρακίου. Πολύ δύσκολη. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Να σε ευχαριστήσω, να ξέρεις ότι είμαι πάντα παρόν και στην διάθεσή σας για την ενημέρωση του Κορινθιακού Λόγου, την οποία μέσα από την εκπομπή σας την κάνετε πάρα πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλημέρα. Μου, καλή σου μέρα. Γεια χαρά, γεια. Να σε καλά, Χρήστο. Με αυτά και με αυτά, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, η ώρα φτάσαμε 9.30 ώρα. Σε λίγο πάμε στο τελευταίο όμως διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είπα, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Κακαβά, τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου, Πέρα Χώρας και Αγίου Θεοδόρου. Αλλά εκεί τα μπερδεύουμε λίγο, τέλος πάντων, συγχωρήστε μας, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για τα θέματα που απασχολούν
το Δήμο και τους δημότες του Λουτρακίου και της ευρυτερής του περιοχής. Πάμε λοιπόν σε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εκλούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τονάκι, πάμπα μου φεντή, κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Γιάννης Γιάννου, θέρμανση κλιματισμός, λέβητες, καστήρες, ξύλου πέλετ. Μείωση του κόστους θέρμανσης κάτω του 50% σε σχέση με το πετρέλαιο. Κλιματιστικά το Γιωτόμι, inverter. Αντλίες θερμότητας. Ελαχιστοποίηση του κόστους ψήξης θέρμανσης. Γιάννης Γιάννου, μηχανολόγος μηχανικός. Πατρών 12 Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 27298. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα από υπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Med for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Μια μερίδα σύρκο, παρακαλώ. Μα αυτή δεν είναι σύρκο. Όταν λέμε σύρκο, εννοούμε σύρκο. Τροφή με τα όλα της. Καλή επιλογή. Αν τα ζώα είχαν φωνή, θα ζητούσαν μόνο σύρκο. Σύρκο. Για οικονομικότερη διατροφή, για εκλεκτότερη παραγωγή, για εκλεκτότερα κτηνοτροφικά προϊόντα. Με σεβασμό στον κόπο σας και στο περιβάλλον, ζωοτροφές ποιότητας Φύρκο. Μετά τη φύση, η Φύρκο. Θα μας βρείτε στην Κόρινθο στον Ισθμό, στην Αθήνα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι και σε όλα τα καταστήματα με το σήμα Φύρκο. Πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας.
Πρώτη σε κυκλοφορία. Πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτε. Με φόλου σε τον άκη, αν πάω φεντή. Κι αγαπή να χάμες φυσάει. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα και πάλι μετά το τελευταίο μας διάλειμμα, 10 παρά 18 λεπτά η ώρα, και όπως σας είχαμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να έχουμε κοντά μας, δίπλα μας, εδώ ζωντανά στον αέρα, τον πρώην πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Κακαβά. Κύριε Κακαβά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Με τον οποίο θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τα προβλήματα του Δήμου Λουτρακίου, του ενοποιημένου καλλιγραφικού Δήμου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου. Ξεκινάω λοιπόν την πρώτη μου ερώτηση. Πρέπει να πω ότι όταν ρώτησα τον κύριο Κακαβά αν θέλει κάτι να έτσι γίνεται στο διάλειμμα πρωτού μπει, μου λέει όχι Δημήτρη, θα μιλήσουμε ανοιχτά, ελεύθερα και μιλάω για όλα. Δράτωμα λοιπόν αυτή τη ευκαιρία και θέλω να πω στον κύριο Κακαβά. Ο κύριος Κακαβάς υπήρξε μέχρι πέρσι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου. Ξαφνικά, τον 7ο μήνα, αν θυμάμαι καλά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, τον 7ο μήνα παραιτηθήκατε από την Λουτράκη ΑΕ. Του 11. Του 11. Του 11. Παραιτηθήκατε από την Λουτράκη ΑΕ. Το πρώτο ερώτημα. Γιατί παραιτηθήκες, αγαπητέ φίλε, από την Λουτράκη ΑΕ? Οι λόγοι γίνανε γνωστοί στις 38 του 2013, όταν δήλωσα την παραίτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο από πρόεδρο. Αν θέλεις με λίγα λόγια να μας τα επενδύνεις, με λίγα λόγια. Τρεις βασικοί πυλώνες ήταν. Ο πρώτος πυλώνας ήταν που της παραίτησης όσον αφορά την όλη λειτουργία της Λουτράκη ΑΕ, που είχε σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε στις αρχές και είναι η γνωστή γνωμοδότηση της Σοβόλα, την οποία στην αρχή λίγοι αγάπησαν, στη συνέχεια πολλοί εμίσησαν και τώρα τελευταία, μετά τη δικαστική εξέλιξη, πολλοί αρχίζουν πάλι να την αγαπούν. Το δεύτερο ήταν η μη ανταπόκριση σε ό,τι έχει σχέση δηλαδή γενικά και σαν παρέτηση και με του Προέδρου, δηλαδή ήταν συνολικό το πακέτο των λόγων, αλλά από την εταιρεία, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, ήταν το γεγονός ότι υπήρχε μια αναβλητικότητα και γενικά μια μη σωστή τήρηση των όλων καταστάσεων εκεί από τον πρόεδρο της εταιρείας, τον οποίο δηλαδή προσπάθησα με τον δικό μου τρόπο και άλλα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, γιατί δεν ήταν μόνο εγώ που παραιτήθηκα και στη συνέχεια αποπέφθησαν ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Δοσαράς και ο κύριος Νικοφρίδης. Αντικατεστάθησαν δηλαδή από την εταιρεία. Στην αρχή ήταν ο κύριος Κοντός, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κοντός αντιπρόεδρος, ναι. Ο κύριος Δοσαράς μέλος και ο κύριος Νικοφρίδης, ο οποίος ο αντιδήμαρχος ανταυτού, και αυτός αντικατεστάθη στη Γενική Συνέλευση του 2011. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο ο Κακαβάς, δηλαδή αυτός ο οποίος είχε διαβλέψει και είχε δει τα προβλήματα μέσα της εταιρείας, ήταν και άλλα μέλη τα οποία και ιδιαίτερα ο αντιπρόεδρος και γραπτός έχει θέσει λόγους συγκεκριμένους που και αυτός. Κύριε Κακαβά, να σας κάνω μια διευκρίνηση. Θα παρακαλούσα να κοιτάζετε προς την κάμερα, είναι αυτή η δική σας κάμερα. Έτσι, για να μην δείχνεστε. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν και αποχωρήσατε, όπως είπατε, από τη Λουτράκη ΑΕ. Ερχόμαστε λοιπόν ένα χρόνο αργότερα και παραιτηθήκατε από την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί? Ο λόγος της παραίτησης ήταν ένας βασικός, ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η Δημοτική Αρχή παρά τις μεγάλες προσπάθειες που είχαν γίνει από την πλευρά τη δική μου και άλλα μέλη της πλειοψηφίας στην καθημερινότητα του πολίτη. Ένα βασικό θέμα, ο πολίτης, ο δημότης, ο κάτοικος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων ήθελε να ανταποκρίνεται ο Δήμος στην καθημερινότητα. Ένα βασικό θέμα, το οποίο δυστυχώς δόθηκε η απαραίτητη ανοχή στο πρώτο έτος, όμως από αρχές του 2012 δεν μπορούσαμε να επαναλάβουμε λάθη
του 11 σε καμία περίπτωση ή να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε, δηλαδή στα στοιχειώδη. Ένα άλλο λόγο ήταν η Δικεπάθ, η γνωστή στου Αγίου Θεοδόρου, μία. Το συμβόλαιο τιμή που είχε κάνει ο λογοθέτη. Λοιπόν, μία επιχείρηση στην οποία δυστυχώ δεν τη χειριστήκαμε όπω θα έπρεπε. Υπάρχουν ευθύνε και μελών τη πλειοψηφία, οι οποίε συμμετείχαν στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, η οποία φέρει τεράστια ευθύνη και για τη Δικεπάθ, αλλά και για το βιολογικό αποκτευτικό σύστημα των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όταν λέτε, για να σα διακόψω και λίγο, όταν λέτε, κύριε Κακαβά, ότι και στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου εννοείται την περίοδο του κ. Γκιόνι. Όχι, εννοώ ότι στου Αγίου Θεοδόρου, του πρώην Δήμου παρακαλώ. Αγίων Θεοδόρων, γιατί αναφέρθηκα στη Δικεπάθ. Μάλιστα. Στην κοινοφελή επιχείρηση. Συνεχίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, το γεγονό ότι και αυτό ο χειρισμό, γιατί είχα κάνει κάποιε εισηγήσει που είχαν γίνει στο προφορικό επίπεδο βέβαια, στην εκτελεστική επιτροπή, οι εισηγήσει μου γίνανε αποδεκτέ άμεσα ομόφωνα από όλου του αντιδημάρχου. Στην πορεία όμω δεν έγινε τίποτα. Βέβαια η συμμετοχή μου στην εκτελεστική επιτροπή ήταν άτυπη, διότι με τον Καλλικράτη δεν επιτρέπεται. Απλώ όμω είναι προ τιμή του δημάρχου που με καλούσε τουλάχιστον στι περισσότερε συνεδριάσει τη εκτελεστική επιτροπή. Εκεί ζητήθηκε η γνώμη μου, την έθεσα, την κάνανε να αποδεχτεί. Είναι όμω στην πορεία απεδείχθη ότι απλώ συμφωνήσανε χωρί να γίνει τίποτα περαιτέρω. Μάλιστα. Πληροφορίες μου λένε, δεν ξέρω, εσείς θα μου το βεβαιώσετε ή θα το αρνηθείτε, ότι πριν ακόμα κατεβείτε υποψήφιος με τον κύριο λογοθέτη, είχατε φλερτάρει για ένα αρχικό, μεγάλο χρονικό διάστημα, πληροφορίες μου, εσείς, με την υποψηφιότητα του κυρίου Παύλου. Είναι αλήθεια? Βεβαίως είναι αλήθεια και ήταν γνωστό αυτό. Τότε γιατί γίνανε κάποιες συζητήσεις, προσεγγίσεις, δεν είχε συμφωνηθεί τίποτα οριστικό, όλα ήταν στη διαδικασία της προετοιμασίας, αν και εφόσον και τα λοιπά θα συμμετάσχω. Δεν συμμετείχα τελικά. Μάλιστα. Είχα αναφερθεί και είχα ενημερώσει τον επικεφαλή του κύριο Παύλου για τους λόγους τότε που αρχικά σκέφτηκα να μην συμμετάσχω. Στην πορεία, βέβαια, συμφώνησα με την υποψηφία της νυν δημοτικής αρχής. Και πήγατε εκεί. Ακριβώς. Λογικό. Ναι, και έχω αναφέρει και τους λόγους γιατί συμφώνησα να συμμετάσχω. Μετά από όλα όσα έγιναν, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύω ότι το κάνετε λάθος τότε. Πιστεύω δεν έκανα λάθος. Απλώς θα πρέπει ένας συνετός αιρετός, όταν δει στην πορεία αυτά τα οποία ενδεχομένως συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε, ότι δεν υλοποιούνται, θα πρέπει για μένα, εάν δεν μπορεί να πείσει ή να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο υλοποίησης του προγράμματος που μας τίμησε ο λαός εκεί του Λουτρακίου και όχι μόνο, να παραιτείται και να παραμένει μέσα σε επάρξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η αρχή μου και από σεβασμό και ευθύνη έναντι των πολιτών θα την τηρώ όσο μπορώ. Μάλιστα, σωστό. Πάμε να δούμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε ένα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Λουτράκι. Ξεκινάω αμέσως από το θέμα των τελευταίων ημερών με την περίπτωση του καζίνο, του καζίνο και τη μετατροπή του της κοινοπραξίας ΑΕΠΣΟ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είδαμε τον Νίκο Τολόι προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να γίνει ανώνυμη εταιρεία. Η άποψή σας? Βέβαια, ο Νίκος Τολόης, αναφερόμενος σε διατάξεις του Καλλικράτη και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων σε συνδυασμό, που αναφέρεται γενικά ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν ανώνυμες εταιρείες του Δήμου σε άλλες ανώνυμες εταιρείες. Η άποψη δική μου είναι και την εξέφρασα και προσωπικά στον κύριο Λόη. Δεν συμφώνησα με την πρότασή του και δεν ψήφισα την πρότασή του για αναβολή που έθεσε με αυτό το τηλεολογικό, διότι εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Υπάρχει ένα κοινοπρακτικό το οποίο έχει περάσει μέσα σε ΦΕΚ και ρυθμίζεται από ειδικούς όρους που ετέθησαν τότε. Και μέσα σε αυτό το κοινοπρακτικό, μέσα στο ΦΕΚ, προβλέπεται η δυνατότητα να μετατραπεί η κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, είναι δικαίωμα των κοινοπρακτούντων να μετατρέψουν σε ανώνυμη εταιρεία. Για τους λόγους αυτούς, δεν ψήφισα και λοιπά την πρόταση του κ. Λόη. Πάντως, πρέπει να σας αναφέρω εδώ μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Βεβαίως, δεν θέλησε να βγει στον αέρα ο γνωστός δικηγόρος του Λουτρακίου και της Πολιτείας, ο κ. Περικλής Μπαλοδήμος, ο οποίος έχει, αν θέλετε, την ίδια άποψη. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορεί να μετατραπεί η κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία. Θα προσπαθήσω να τον έχω κάποια στιγμή
εδώ ζωντανά στον αέρα να μας τα θέσει. Πάντως αυτή την άποψη έχει, την οποία τη μεταφέρω αυτούσια όπως μου την είπε. Πάμε να δούμε τώρα όμως τις σχέσεις του Δημάρχου, πώς κρίνει τη σχέση του Δημάρχου με το καζίνο και τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Ραμαντάς, όλα αυτά όσα έγιναν. Πώς τα είδατε την πρώτη συνέντευξη που έδωσε και είχε κληθεί εκεί ο κύριος, όλοι οι πρώην δήμαρχοι. Δεν ξέρω αν είσαστε κι εσείς στην πρώτη στη συνέντευξη στο καζίνο. Όχι, όχι, δεν συμμετείχατε. Δεν συμμετείχατε. Ήταν εκεί όλοι οι πρώην δήμαρχοι, ο δήμαρχος κτλ. Είδαμε εκεί τον δήμαρχο, τον Κώστα τον Λογοθέτη, σχεδόν έχει βάλει τη χατζάρα. Λέει αυτού το χώμα είναι δικό μας, να μας το πάρετε και ιστορίες και κακό κτλ. Αλλά μετά από λίγες μέρες είδαμε να αλλάζει πολιτική. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι το είχα πει και το Διαχειριστικό Συμβούλιο, συμμετείχα σε δύο συνεδριάσεις το 2011, ότι εμείς σαν Δημοτική Αρχή και τότε σαν εκπρόσωποι του Λουτράκια ΑΕ, είχα πει στους εκπροσώπους της άλλης κοινοπροκτητούσας εταιρείας, κλάπο τέλου Λουτράκια ΑΕ. Αφήστε λίγο πιο δυνατά σας, παρακαλώ. Ναι, ναι. Είχα πει λοιπόν τότε ότι εάν θέλουν αυτοί οι εκπρόσωποι της κλάπο τέλου Λουτράκια ΑΕ η κοινοπραξία να πηγαίνει μια φορά καλά, εμείς θέλουμε 10. Για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι είναι για το καλό της τοπικής κοινωνίας, του Δήμου, της Κορινθίας και της Ελλάδος γενικότερα. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, οι εκπρόσωποι της άλλης εταιρείας, όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουν, καλά κάνουν και τις κάνουν, και αυτό θα πρέπει, υπηρετούν το συμφέρον των μετόχων που εκπροσωπούν, άρα λοιπόν μπορούν να κινηθούν σε κάποιες διαδικασίες. Όμως, εμείς από την άλλη την πλευρά της Λουτράκια ΑΕ θα πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις έτσι ώστε να προασπίσουμε το δημόσιο δημοτικό συμφέρον, το οποίο αναφέρεται πολλές φορές ο κύριος Δήμαρχος, ότι πρέπει να το υπηρετούμε και θα πρέπει να διασφαλίζουμε απόλυτα τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών γενικότερα. Βέβαια, αυτές οι κινήσεις με συνεντεύξεις, με επιστολές. Πάντως κάτι τέτοιο έλεγε ο κ. Λογοθέτης, έτσι, ότι πρέπει να προασπίζουμε τον Λουτράκη. Έτσι έλεγε. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει αυτό να φαίνεται με πράξεις, με ενέργειες και κινήσεις τέτοιες και να αποδεικνύεται απόλυτα. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση, σας είπα ότι ξεκινήσανε συνεντεύξεις, σε συνέχεια επιστολές, ένθε και ένθεν. Είδαμε επιστολές. Και δεν αρμόζει σε μια κοινοπραξία, σε μια εταιρεία η οποία στηρίζεται στην πίστη γενικότερα, γενικά. Έξω στην οικονομία της αγοράς, να βγαίνουν θέματα και πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι στη δημοσιότητα. Πληρώνονται, δεν πληρώνονται πάλι και τέτοια. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε σε τελειώνει, χρεοκοπούμε, στάση πληρωμών, δεν θα πληρώσουμε μέχρι τέλος του Αυγούστου και όλα αυτά. Όλοι γίναμε κοινωνοί αυτών των επιστολών, οι περισσότεροι, και από το Συμβούλιο στις 38 του 2013 που έγινε, η έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εκεί ανελήφθησαν τα πάντα. Βέβαια, επειδή εκεί τοποθετήθηκα και είπα από την αρχή ότι θα πρέπει για ένα τόσο σοβαρό θέμα να ισχύσει η έγκριση της απόφασης του ΔΣ της εταιρείας να τύχει της πλειοψηφίας των 2/3 των συνόλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκεί δυστυχώς δεν δέχτηκε πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ το ήθελα να δώσω μεγαλύτερη ισχύ και προστασία στα μέλη της Λουτράκη ΑΕ. Διότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν νομίζω μέχρι τώρα να έχει αντιμετωπίσει τέτοιο σοβαρό θέμα η Λουτράκη ΑΕ και το Δημοτικό Συμβούλιο γενικότερα υπό τύπου Γενική Συνέλευση Εταιρείας. Στη συνέχεια, εγώ είπα ναι στο διάλογο, θα πρέπει να γίνει ο διάλογος. Δεν μπορούμε να μην συμμετάσχουμε σε ένα διάλογο που θα είναι για το καλό της κοινοπραξίας και της μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία, αλλά κάτω από κάποιους όρους. Πάντως, εκείνος που ήταν πιο ξεκάθαρος και πρέπει να το πω από την αρχή. Είδα τον κύριο Παύλο Παύλου να βγάζει μια ανακοίνωση του συνδυασμού του. Αυτό θέλει γενναιότητα, όταν το καζίνο ήταν η εποχή που το πετροβολάγαν όλοι. Ο λογοθέτης φώναζε ότι δεν θα μας το πάρουν, εμείς είμαστε αφεντικά κτλ. Και βγήκε και είπε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υπογραφεί η μεταξέλιξη της κοινοπραξίας σε ανώνυμη εταιρεία. Έκανε ανοιχτή δήλωση και πρέπει να σας πω ότι το θεώρησα πράξη πολιτικής ευθύνης. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Δεν διαφωνώ και είναι η θέση της παράταξης του κυρίου Παύλου και έχει το δικαίωμα να εκθέτει τις απόψεις, όμως... Κάποιοι άλλοι κρύβονται. Κάποιοι άλλοι κρύβονται. Συμφωνώ. Κάποιοι άλλοι κρύβονται. Όμως, επειδή θα πρέπει να κάνουμε και πολιτική κριτική της άποψης της παράταξης του κυρίου Παύλου... Σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε
να τεθούν κάποιοι βασικοί όροι και προϋποθέσεις έναρξης του διαλόγου. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε ανεφόρον σε ένα διάλογο μετατροπής της χειροπραξίας ανώνυμη εταιρεία, γιατί θα υπενθυμίσω στον κύριο Παύλο και το γνωρίζει αυτό και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το 2006 που διακόπησαν οι διαπραγματεύσεις, ποιοι ήταν οι λόγοι συγκεκριμένοι και ποιοι αποφάσισαν τη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να σας πω είναι εδώ, κάποια θέματα τα οποία πρέπει να σας πω εδώ και δεν κάνω το συνήγορο του κύριου Παύλου, αλλά η τοποθέτησή του ήταν ότι μπαίναμε σε προεκλογική περίοδο και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να δεσμεύσω το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είπε ο κύριος Παύλος. Η απάντησή του αυτή ήταν. Την αναλύζετε καλά. Αυτό υπόθηκε και στη συνέντευξη του εκπροσώπου της χειροπραξίας, ότι λόγω προεκλογικής περίοδου. Και ο κύριος Παύλου το είπε. Και ο κύριος Παύλου το είπε. Έτσι, άρα έχει μια αξία, γιατί είναι λογικό ένας δήμαρχος να βλέπει και φτάνουν οι εκλογές, να μην μπορεί να πάρει τέτοιο βάρος, να σηκώσει τέτοιο βάρος, αλλά να γίνουν εκλογές, γιατί δεν μπορεί να δεσμεύσει τον επόμενο δήμαρχο. Αυτά είναι η άποψή μου εμένα. Μην ξεχνάτε όμως ότι η εποχή τότε από οικονομικές απόψεις ήταν πολύ πιο καλύτερη. Θα μπορούσαμε να έχουμε πιο καλύτερους όρους και αν είχαμε φτάσει σε μία μετατροπή, ενδεχομένως η εταιρεία να μην ήταν σε αυτή την κατάσταση, η εταιρεία του Δήμου πάντα εννοώ, ναι, που βρίσκεται σήμερα. Εάν είχαμε φτάσει σε ένα αίσιο αποτέλεσμα τότε, οι όροι θα ήταν σίγουρα πιο καλύτεροι. Η χειροπραξία ήταν κερδοφόρα. Η εταιρεία δικιά μας έπαιρνε μεγάλο ποσοστό, μέρισμα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ πιο καλύτερη συμφωνία από ό,τι σήμερα. Μου είπατε ότι συμμετείχατε σαν εκπρόσωπος του Δήμου προηγουμένως και στο διαχειριστικό... Όχι του Δήμου, της εταιρείας. Της εταιρείας, ναι. Σε δύο συνεδριάσεις... Της διαχειριστικής αρχής. Του διαχειριστικού συμβουλίου της κοινοπραξίας. Μάλιστα. Συμμετείχαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι ή μόνο εσείς? Βεβαίως. Ήταν ο κύριος λογοθέτης και ο κύριος Κοντός. Είμαστε τρία μέλη. Έχει η εταιρεία στο διαχειριστικό συμβούλιο. Βλέπατε, κύριε Κακαβά, βλέπατε μερικά πράγματα που δεν σας άρεσαν? Εκεί επειδή είχαμε, ουσιαστικά ήταν ενημερωτικές οι συνελεύσεις, εκεί συνεδριάσεις. Θέσαμε κάποια θέματα για πρώτη φορά και πρέπει αυτό να το πιστώσουμε στη νέα Δημοτική Αρχή, στα μέλη που συμμετείχα και είχα την τιμή να συμμετάσχω και εγώ, ότι για πρώτη φορά θέσαμε θεματολόγιο σαν εταιρεία στην κοινοπραξία. Θέμα. Δηλαδή θέματα. Α, να μπει θεματολόγιο. Σε ό,τι έχει σχέση. Ακόμη με κανονισμό διαχείρισης του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία ζητήσαμε να μας δοθούν αναλυτικά. Σε ό,τι έχει σχέση με τις δαπάνες όσον αφορά τον... Σας δόθησαν. Δόθησαν ορισμένα. Στην πορεία εγώ, επειδή παραιτήθηκα 19 εβδόμου του 2011, δεν γνωρίζω αν δοθήκανε σε όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε ζητήσει. Ερώτηση επόμενη. Η Διαχειριστική Επιτροπή επί των ημερών σας κάθε πότε συνεδρίαζε? Δύο συνεδριάσεις είχαν γίνει σε ένα εξάμηνο. Σε ένα εξάμηνο, δύο συνεδριάσεις. Γιατί εμένα, ας πούμε, εκείνο που με προβληματίζει, λέω το εξής. Έπαιρνε απόφαση το καζίνο μονομερός να κάνει μερικές δαπάνες. Μονομερός. Οι οποίες όμως αφορούσαν την κοινοπραξία. Δηλαδή, το καζίνο όλο, από ό,τι θυμάμαι, στήχησε γύρω στα 5,5 δις όταν έγινε. Και είδα ότι 5 εκατομμύρια ευρώ στήχησε μόνο ο Θόλος. Είναι έτσι, δεν είναι? Τα έξοδα του Θόλου, τελευταία, ναι, είχαμε την ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο, 5,1 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο? 5,1. 5,1 ακόμα, μεγάλο ποσό. Μεγάλο ποσό. Είχαμε ανάγκη τη στιγμή που ερχότανε τσουνάμι, βλέπαμε ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά, να δαπανίσουμε 5,1 εκατομμύριο ευρώ η κοινοπραξία για ένα Θόλο. Και τι προσέφερε τελικά αυτός ο Θόλος? Η πλειοψηφία των μελών του Διαχειριστικού Συμβουλίου, τα 8 μέλη, τα οποία είναι από τους χειροπρακτούντες, από την άλλη πλευρά, κρίνανε ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η κατασκευή, προκειμένου να προσελκύσουν υψηλού οικονομικού επίπεδου πελάτες, έτσι ώστε να ανεβάσουν τα έσοδα της κοινοπραξίας, τα οποία ήταν πτωτικά. Πότε έγινε ο Θόλος, θυμίστε μου λίγο. Ο Θόλος είχε ήδη γίνει το 2010 και λοιπά, δεν απατώνω. 2010. Ναι, εκεί. Μάλιστα. Ας πούμε σε περίοδο καλών αγελάδων. Είμαστε σε πτωτική τάση. Σε πτωτική τάση. Ναι, διότι το 2010
η εταιρεία Λουτράκια Βέψεων δεν πήρε καθόλου μέρισμα, μόνο το ελάχιστο εγγυημένο. Λοιπόν, εσείς συμφωνείτε με τη μετατροπή της υγραπραξίας σαν εταιρεία? Συμφωνώ και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με απαράβατους 6 όρους που έθεσα να αρχίσει η συζήτηση για μετατροπή, γιατί νομίζω ότι είναι εύκολο, μπορεί η συζήτηση να ξεκινήσει και στην πορεία να βρεθεί σε τέλμα κάτω από διαδικασίες και προϋποθέσεις που δεν μπορούμε από τώρα αυτά να προβλέψουμε. Αυτά που έχει υποσχεθεί με βάση και το κοινοπρακτικό η εταιρεία του καζίνο, η Hotel Club, η καζίνο, εννοούμε μαρίνες και ιστορίες, ανταποδοτικά κτλ. Τα βάζετε σαν προϋπόθεση για να ξεκινήσει ο διάλογος? Όχι, από αυτό που ενεκρίθη στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι σε μια επιστολή του Δημάρχου και Πρόεδρου της εταιρείας, η οποία συνοδεύεται μαζί με την απόφαση της εταιρείας που εστάλει στους κοινοπρακτούντες, που επισημαίνει όλα αυτά τα πράγματα. Όμως δεν τίθεται ως όρια παράβατη, όπως έθεσα εγώ προσωπικά, όρους απαράβατους, ακόμη και το επενδυτικό πρόγραμμα να ολοκληρωθεί, που είναι η γνωστή Μαρίνα, που θα πρέπει αυτό το έργο να γίνει. Είναι υποχρέωση της κοινοπραξίας. Έχει κολλήσει κάπου στα δικαστήρια, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, είναι σε εκκρεμότητα και θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας 20 Οκτωβρίου, αν δεν απατώμε, που έχει κάνει προσφυγή ο κ. Λόιτς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο για να προχωρήσουμε. Ο χρόνος είναι περιορισμένος πλέον. Θέμα ΣΠΑ. Θέμα ΣΠΑ. Ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αυτή η εξέλιξη δυσμενή, δυστυχώς, είναι σε συνάρτηση με ενέργειες που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του 2011, γιατί γνωρίζαμε σαν νέα δημοτική αρχή τι μας περιμένει. Γνωρίζαμε τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στην κατασκευαστική εταιρεία, γνωρίζαμε τις ελληματικές καταστάσεις εκεί, τόσο του ΣΠΑ όσο και του συνεταιριακού κέντρου, το οποίο ανήκει και στην Λουτράκια ΑΕ, και θα έπρεπε να κάνουμε τις κινήσεις που ξεκινήσαμε μεν, όμως την πορεία δυστυχώς δεν προχωρήσαν έτσι όπως έπρεπε να προχωρήσουν για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θα μου πείτε τι μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει να είχε βρει πόρους η εταιρεία, είτε με αστικές αξιώσεις, είτε με διαπραγματεύσεις με τους συνεταίρους, στα αστικές αξιώσεις που βεβαίωνε η γνωμοδότηση της Σοβόλα και έλεγε ότι θα πρέπει να σας δοθούν επιπλέον αυτά τα ποσά ως μέρισμα, διότι γίνανε δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Στην αρχή έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν ενεργοποιεί την υπόθεση της Σοβόλα, γιατί δεν μπορώ να δω ανθρώπους, συνδημότες μου, ακόμα και αν είναι πολιτικοί μου αντίπαλοι, να σύρονται στις φυλακές. Σας το θυμίζω. Το ζητούμενο της γνωμοδότησης της Σοβόλας, κύριε Προβή, ήταν οι αστικές αξιώσεις, προκειμένου να βρει η εταιρεία χρήματα να μπορεί να ανταποκτήσει μεγάλες υποχρεώσεις που είχε. Ήταν γνωστές υποχρεώσεις. Σας υπενθυμίζω περίπου 6 εκατομμύρια σε εργολάβους και 5 εκατομμύρια υπόλοιπο δανείου προς την Εθνική Τράπεζα. Είναι πολύ μεγάλο ποσό και φανταστείτε η εταιρεία να μην έχει κανένα έσοδο πλέον. Δεν πήρε η νέα δημοτική αρχή κανένα ούτε ένα ευρώ μέρισμα πέραν του ελάχιστου εγγυημένου ποσού του 1 εκατομμυρίου δολαρίου. Πάντως, πρέπει να πω εδώ κάτι που το έρχομαι συχνά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας βλέπω να ασκείτε μια οξία κριτική στον Δήμαρχο, ευπρεπής αλλά οξία, όπως και οξία κριτική στον κύριο Παύλου, στον προηγούμενο Δήμαρχο. Κύριε Κακαβά, θα είστε υποψήφιος Δήμαρχος? Αυτό θα κριθεί σε κατάλληλο χρόνο και με πολύ σοβαρότητα και σεβασμό έναντι των πολιτών. Ακούγεται πάντως. Σε κρίσιμο χρόνο θα αποφασιστεί εάν και εφόσον και λοιπά πάντως θα κάνουμε κριτική, αυτό το εγχείρημα. Κάνετε κριτική οξία. Και αυτό προειδεάζει μερικούς να πούνε ότι ο Κακαβάς έχει γεμίσει, συγχωρήστε μου τη λέξη, έχει γεμίσει την καραμπίνα. Η ευθύνη μας έναντι των πολιτών που μας τιμήσανε με την ψήφο τους θα πρέπει να μας αναγκάζει να προβαίνουμε σε όλες αυτές τις ενέργειες έτσι ώστε να προασπίζεται το συμφέρον τους. Και δυστυχώς ένας Δήμος ισχυρά οικονομικός βρίσκεται τώρα σε μια δυσμενή θέση και επαναλαμβάνω πάντα για την εταιρεία. Γιατί σαν Δήμος δεν έχει πρόβλημα ουσιαστικά. Όμως η εταιρεία θα παρασύρει και τον ίδιο το Δήμο σε περιπέτειες. Θα μεταθέσω λίγο το ερώτημα, να σας φέρω κάπως αλλιώς. Παρακαλώ. Θα είσαστε διατεθειμένος, το έχετε σκεφτεί, να συμμετάχετε σε άλλο ψηφοδέλτιο, να δούμε και πώς θα γίνουν εκλογές άλλου δημάρχου, εννοώ ή του κυρίου Γκιόνι ή του κυρίου Παύλου? Το έχετε σκεφτεί? Σας είπα ότι τώρα με βάζετε σε πολύ δύσκολα. Όχι, γιατί σας βάζω. Είστε άνθρωπος. Ακούστε. Έχετε διατελέσει επιτελικός αξιωματικός της αστυνομίας. Είστε άνθρωπος που είστε πρακτικός.
η μαθηματική και η στρατιωτική διακρίνονται για το λόγο τους. Ο μαθηματικός ένα και ένα κάνει δύο, δεν κάνει ούτε δυόμιση ούτε ενάμιση. Ο στρατιωτικός έχει μάθει λόγο της, αυτά που έμαθε στην εκπαίδευσή του, να είναι να τα λέει μπάπτσε κουράτα. Η ερώτηση λοιπόν χωρίς πολιτικαντισμούς απευθύνεται και το ζητάω αυτό από το φίλο μου τον Γιώργο τον Κακαβά. Φίλε Γιώργο, έχεις σκεφτεί να είσαι υποψήφιος είτε με τον κύριο Γκιόνι ή με τον κύριο Παύλου ή αντίστοιχα με τον κύριο Παύλου, τα βάζεις όποια σειρά θες, είτε με τον κύριο Γκιόνι. Το σκέφτεσαι. Σας απαντάω ευθέως. Οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργήσανε το πρόβλημα ή φέρανε το Δήμο σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να λύσουν και αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν είναι όχι. Είναι όχι. Δεν θα μπείτε σε συνδυασμούς τουλάχιστον αυτούς. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στα όποια μελλοντικά σας σχέδια. Ευχαριστώ, θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Σας παρουσία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή σας μέρα πολύ. Κύριε Κακαβά. Καλημέρα σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Η ώρα λοιπόν πήγε 10 αγαπητοί φίλοι. Η ώρα πήγε 10 αγαπητοί φίλοι. Και ανανεώνουμε εμείς απλά το ραντεβού μας. Γιάννη. Για αύριο. Για αύριο 8. Το πρωί στις 8. Α, όχι αύριο. Όχι αύριο. Τι λέω αύριο. Με παρέσυρε ο Γιάννη. Νόμιζα τι αστροπελέκι. Ο Γιάννη το πρώτο μισάωρο, ειδικά όταν περνάει καλό βράδυ, είναι αστέρι. Μετά το πρώτο μισάωρο, άστα, κλάφτα. Λοιπόν, τη Δευτέρα το πρωί. Τη Δευτέρα το πρωί και πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε καλεσμένο εδώ, πάλι λουτράκι θα έχουμε. Θα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον πρώην δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας, τότε τον απλό δήμο, τον κύριο Παύλο Παύλου, για να μιλήσουμε γιατί άλλο για Λουτράκι. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιδιούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες.